Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσα περδόνα μου κουκουνάρα μου το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα 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 πα. Κάντε like. Πα πα πα. Like, like. Πα 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Κάποιος με κάνει καψόνι, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Της κακομοίρας από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM με τη γνωστή συνταγή αλλά με το σκουπίδι της κολυψίας απέναντί μου, το Θανάση Καζαμπλάνκα. Ποιος είναι πίσω? Ο Θανάση Καζαμπλάνκας είναι και πίσω. Ο Θεός να μας φυλάει, δηλαδή. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει στις πλάτες των άλλων. Θα φάει 8 μπαλάκια η ομάδα της καρδιάς σου σήμερα και θα ησυχάσεις αύριο, θα στρώσεις χαρακτήρα. Ολυμπιακός Γιουβέντους 8-0. Εντάξει, να σε δω μετά πως θα κελαϊδάς. Σαν γνήσιος Ολυμπιακός που είσαι. Η κυρία, θα φας 8 μπαλάκια σήμερα, γράψε με, δεν με πειράζει. Εντάξει, ούτως ή άλλως κάνεις και μοντάζ, κάνεις και πολλά εσύ. 8 μπαλάκια θα φας σήμερα και θα ησυχάσεις. Διασυρμό βλέπω, μεγάλο διασυρμό. Δικό σου. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωστή Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι την έχετε μονάδες στο κινητό. Καλησπέριζω το φίλο μου το Γιάννη το Λελίδη για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση για να κάνουμε σωστή δουλειά. Γιατί με το σκουπίδι τι δουλειά να κάνεις. Και υποδεχόμαστε το μεγάλο μας χορηγό που είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Kia, Hyundai
στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με απίστευτο σέρβις, με απίστευτη εξυπηρέτηση, με όλα τα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα και με περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κτέο, τώρα που άνοιξε ο κόμβος, είναι 5 λεπτά δρόμος από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αν έχετε σκοπό να βάψετε το σπίτι σας, και καλό είναι που και που να βάζουμε χρώμα στη ζωή μας, να ανανεωνόμαστε, δεν είναι μόνο το ντύσιμο, είναι και τα χρώματα τα οποία βάζουμε στο σπίτι, όχι μόνο τα έπιπλα. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε χρώματα με υψηλή καλλυπτικότητα και με αντοχή στο πλύσιμο. Τα καλύτερα λοιπόν της αγοράς έχουν ένα όνομα και λέγονται Vitex Classic. Βάψτε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στην Ιθάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Λοιπόν, για λέγε... Ναι. Για λέγε. Τι θες να σε πω. Ό,τι θες. Εσύ πες μου. Είδες Champions League χθες. Είδα ένα μάτς. Ξεφτυλιστήκαμε με τη Μονακό. Τι με νοιάζει εμένα με το στοίχημα, ρε κόκκινη. Δεν με νοιάζει. Ξεφτυλιστήκαμε. Δεν με νοιάζει. Σε τσικτάρ μας έκανε το χατήρι. Εντάξει, εντάξει. Δεν παρακολουθώ εγώ το στοίχημα. Δεν παρακολουθείς στοίχημα. Αφού δεν έπαιξα, δεν παρακολούθησα. Ήθελα να δω την Dortmund με τη Juventus. Κέρδισε η... Με την Dortmund με τη Real. Τι να δεις μόνο τώρα, το εύκολο διπλό της Real. Το έπαιξες. Όχι. Δεν έβαλες 200 ευρώ, να πάρεις 400. Γιατί... Γιατί. Αφού ήταν εύκολο. Η μελέτη μου ήταν λάθος. Η μελέτη. Η μελέτη μου. Έχεις μελετήσει. Δηλαδή το στοίχημα μελετάτε. Όχι ρε, έτσι, ό,τι σου κατέβει το λες. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Καλά, έτσι, έτσι να λειτουργεί. Ο τζόγος είναι θέμα τύχης, δεν είναι θέμα μελέτη. Εννοείται ρε φίλε. Μελέτη, μελέτησα. Θα σε ακούσει κανένας γιατρός που κάνει ειδίκευση, ναι. Θα σε ακούσει κανένας χημικός, μηχανικός, κανένας πολιτικός. Δηλαδή μηχανικός, το αν παίζει... Ναι, και θα πέσει και σε κάνα τείχο. Λες, μελέτησα. Μια απλή ερώτηση. Τι μελέτησες ρε. Μια απλή ερώτηση. Ναι. Το ότι σήμερα το παιχνίδι της... Paris Saint-Germain με την Bayern. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Με ναι. την Bayern. Ναι. Ποιο κομβικό σημείο έχει. Τι πιο κομβικό σημείο έχει. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο του αγώνα. Ότι και οι δύο ομάδες είναι ανοιχτές και θα δούμε πολλά γκολ πιθανόν. Αυτό είναι το πιθανόν. Ναι. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο όμως πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το κομβικό σημείο. Δεν ναι. παίζει ο Νόιερ. Δεν παίζει ο Νόιερ. Ναι. Είναι πολύ βασική απουσία για να σε επηρεάσει να κλείνεις προς τον Άσο. Να γίνει τι δηλαδή. Να κλείνεις προς τον Άσο όταν ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η απουσία. Μα γιατί δεν παίζει ο Νόιερ. Γιατί είναι τραυματίας. Ωραία, ο άλλος τερματοφύλακας τι είναι, χειρότερος. Δεν είναι σαν τον Νόιερ. Ποιος είναι. Δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ. Ποιος δεν είναι Νόιερ. Δεν τον ξέρεις. Δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένας λόγος αυτός να σε επηρεάσει το στοίχημα. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι λόγος. Όχι. Δηλαδή, ο Ηρακλής τότε που είχε τον Κωνσταντίνου και τον Ντεμπά. Ναι. Όταν δεν έπαιζε ο Κωνσταντίνου κυρίως. Ναι. Ήταν λόγος να μην ποντάρει η Ηρακλή. Θα παίζει ο Ντέμπα. Ήταν λόγος να μην ποντάρει η Ηρακλή τότε. Ο Ηρακλής είναι κομπλεξικός παίξης, δεν παίξει ο Κωνσταντίνου. Κομπλεξικός εσύ. Πρωτάθλημα δεν θα έπαιρνε ούτε εγώ κύπελο. Λέω ήταν λογικό για οποιοδήποτε παίξει. Για την κομπλεξικιά ομάδα την ανύπαρκτη του Ηρακλή δεν υπήρχε λόγος. Ανύπαρκτος ο Ηρακλής. Ναι. Δύο τέτρωγε, ένα έβαζε, πέντε έτρωγε, τέσσερα έβαζε. Ακούγομαι. Ακούγες. Και τώρα κάνουν και πλάτη ο Ποντίκης με τον Σάκη Αναστασιάδη. Κάνουν πλάτη τον Παπαθανασάκη. Πλάτη. Πλάτη, ναι. Τι εννοείς πλάτη. Ή θελημένα ή αθέλητα, είτε βλάκες δεν είναι και οι δύο, ή χαζοί, ή δεν το κάνουν από, ή το κάνουν από δόλο. Κάνουν πλάτη τον Παπαθανασάκη. Πάνε την ομάδα του Παπαθανασάκη, την τρέχουν στη Γάμα Εθνική. Με χρέη. Να πάνε να πέσουν κατηγορία, ξεφτυλιστούν να τρώνε 5 γκολ σε κάθε αγώνα και να διαλύσει ο Ηρακλής και να πέσει και αγωνιστικά. Μιλάμε για δύο ανόητους, καλά ο άλλος είναι προπονητής. Ανόητος και σαν προπονητής. Θα πάω εγώ σε μια ομάδα να τρώω 5 γκολ. Πόσο ανόητος μπορεί να είναι. Ο Σάκης Αναστασιάδης, πόσο ανόητος μπορεί να είναι. Πρώτον, και πόσο μπούφος μπορεί να είναι αυτός που είναι ο Ποντίκης. Πόσο μπούφος μπορεί να είναι. Είσαι σίγουρος. Οι μπούφοι για μένα είναι καθηγητές πανεπιστημίου μπροστά σε αυτούς τους δύο. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι δηλαδή, συγγνώμη. Γνωρίζεις τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Φυσικά και δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Άσε να πω εγώ που γνωρίζω κάτι. Για πες. Λέω, θα πάει την ομάδα στην Γάμα Εθνική με χρέη. Με τι παίκτες. Με ποιους παίκτες. Ποια είναι η ομάδα που θα κατεβάσει. Θα ανέβει κατηγορία. Εσύ γιατί ανησυχείς. Τι να ανησυχώ. Εγώ δεν ανησυχώ για τίποτα. Εγώ καταθέτω αυτά που πρέπει να πω. Γιατί να ανησυχώ.
Πρέπει να ανησυχώ αν αυτοί οι δυο οι σερσέμιδες κατεβάζουν τον Ηρακλή με χρέη στη Γάμα Εθνική και κάνουν πλάτη στον Παπαθανασάκη. Καταρχήν ο κόσμος ψηφίζει το απόγευμα. Ποιος κόσμος? Του Ηρακλή. Όχι, καλά, να λες. Στη θύρα 10 ψηφίζει το απόγευμα. Κανένας κόσμος δεν ψηφίζει. Όλοι θα πάμε και θα ψηφίσουμε. Τι θα πάτε, εσείς είστε στο μακεδονικό γραμμένο, θα απαγορεύεται να πάτε. Ηρακλή με φίλε. Ναι, αλλά στο μακεδονικό ψηφίζει. Στο μακεδονικό ψήφισα λόγω Ανδρώνη. Ψήφισε λόγω Ανδρώνη. Ναι. Α, για πάνε, πάνε εκεί να πει ήρθα να ψηφίσω. Σε τραβήξω κάτι κλωτσιές, θα πούμε. Καλά. Εγώ άμα Ηρακλή, σε πού τι θες εσύ εδώ. Okay. Μακεδονικό δεν είσαι. Είσαι γραμμένο στο σύλλογο. Εσύ πες δεν είμαι Ηρακλή. Δεν είσαι. Μακεδονικό. Πες ό,τι θέλει. Εκτός κι αν επειδή θες να γλύψεις τον. Να γλύψω ποιον. Τώρα, Ανδρώνη πήγες και γράφηκες στο Μακεδονικό. Εσύ γιατί πήγες σε ψήφιση? Για να, για να κάνω τον. Για να τον κλείψει. Ούτως ή άλλως τον αγκλείψει σε μένα. Ναι, ναι, βέβαια. Μπράβο. Λοιπόν. Κανελάκης γιατί πήγε, είναι Μακεδονικός. Εσύ πες ότι πήγε για να κλείψει τον Ανδρώνη. Και γιατί πήγε? Τα... Για το αφεντικό δεν πήγαμε. Okay. Τι πήγαμε για το Μακεδονικό? Και, το... και γιατί το φοράς? Εγώ, εγώ το Μακεδονικό. Γιατί... Κάτσε να ακούσεις, ρε. Εγώ το Μακεδονικό δεν το γουστάρω από το 80. Ναι, τότε με το Μπάζου με την επανάσταση. Ο Μπάζου που του στήσαν το μάτς. Ναι, okay. Λοιπόν, γιατί δεν τον χωνεύω? Όταν έπεσε με τον Πανιόν, επανηγύριζα εγώ που του έριξε ο Κουλούρης. Δεν τον χώρευα, αλλά εδώ είναι αφεντικό. Εσύ γιατί πήγες που είσαι Ηρακλής? Άντε, εγώ δεν έχω ομάδα. Εσύ γιατί πήγες, ρε, Κώτα? Εγώ γιατί πήγα. Ναι, μου ζητήθηκε και πήγα. Ζητήθηκε. Ναι. Αν ήθελες, μην πας. Λέγε ρε κοντά. Αν δεν πήγαινα, τι θα γινόταν? Για θα πας να ψηφίσεις εσύ, πότε γίνεται? Αν δεν πήγαινα, τι θα γινόταν? Γιατί πήγες τότε, αφού πες εγώ είμαι Ηρακλής? Και τι αλλάζει αυτό? Πάρε τώρα που ψήφισε το Μακεδονικό στον Ηρακλή, να σε κάνουν τον πισινό. Δεν έχει και πισινό, είσαι και άκολο. Αν πήγαινε και ψήφισε. Κάνα καλό πισινό, σε βρέξει στον στο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό να ψηφίσω. Ναι. Να έλεγα ότι έχουν κάθε δίκιο να με κάνουν αλτίο κάτι. Ηρακλειδή. Αφού, αφού ο Ηρακλή είναι αντίπαλο με το Μακεδονικό. Ποιον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ? Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή? Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και ο Ηρακλή διαλύεται. Τι συγκρινόμενα μεγέθη είναι δηλαδή. Εσύ πες ότι δεν είναι. Εγώ λέω δεν είναι. Ούτε στο οπαδικό κίνημα, ούτε σαν λαϊ, ούτε σαν δύναμη, ούτε σαν εξουσία, ούτε σε τίποτα. Μια μικρή ομάδα είναι εκεί ο Ηρακλής, πάει με τους αμπελόκηπους να κάνει αυτό. Τρέχει ο Φουκαράς ο Κατσιαμπής, παρακαλάει με τον άλλον τον. Στον Εύωσμο τον. Παρακαλούσαν τον Θεοδωρίδη με τον. Με το Λάκη τον Παπαϊωάννου. Και τώρα πήγε ο Ποντίκης με τον Σάκη Αναστασιάδη. Άμα τους βάλεις δηλαδή αυτούς εδώ IQ να τους μετρήσεις, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτούς τους δύο. Πάνε τον Ηρακλή στην Γάμα Εθνική χρεωμένο του Παπαθανασάκη, τον πάνε πού? Αφού δεν πρόκειται να ανέβουν κατηγορία. Ποιος, πώς θα ανέβουν? Θα πάει πέσουν κατηγορία. Λες μια είδηση την οποία δεν τη γνωρίζει. Τι να γνωρίζω, ρε κόκκινε, τι να γνωρίζω. Και μιλάς πριν. Τι πριν και άλλα και μετά. Ποιος κόσμος, η θύρα 10 ψηφίζει. Ποιος κόσμος. Λάθος κάνεις. 50 άτομα θα ψηφίζουν. Πόσοι ψηφίζετε? Όλοι ψηφίζουν. Για πάνε εκεί να σε κάνει ο μπιφτέκι σάντουιτς, να πούμε. Να με κάνει σάντουιτς. Άμα θέλει, με κάνει. Τι, και μπουστάρδα θα σε βάλει. Μη τύρδε εδώ, εσύ, ρε φίλε, τι ομάδα είσαι? Ηρακλής. Τι Ηρακλής αφού στο Μακεδονικό ψηφίζει? Εσύ πες ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πες ότι δεν είναι Ηρακλής. Πες ότι δεν είμαι. Άιντε τώρα. Κάνει εκπομπή δύο ώρες, ούτε ένα δεκάλεπτο πες δεν αφιερώσει τον Ηρακλή. Άβια πέρα. Σε ώρα γιατί μιλάμε. Εγώ μίλησα για Ηρακλή, γιατί. Εσύ μιλάει. Εσύ για το στοίχημα, έχασε Μονακό. Εσύ το μόνο που είπε για Ηρακλή είναι να το λιδωρίζει, να το λύσει την εμπειρία. Και τι να πω, την είναι Μπαρτσελόνα, τι να πω. Τι διαλύσατε την ομάδα, τι θε να πω. Τι ωραίο που είναι ο Ηρακλή. Τι να πω, τι ομαδάρα είναι αυτή. Τι κόσμο, τι λαό. Τι ερασιτέχνη, τι παιχταράδε. Τι να πω για τον Ηρακλή. Okay. Τον έκανε σαν τα μούτρα σου, με κοιμά. Εγώ. Όχι εγώ. Τον διοικώ. Εγώ ήμουν Ηρακλής, άφηνα να γίνει αυτό. Τον τι τα διοικεί, τον διοικώ. Συγγνώμη. Έχει τη μεγαλύτερη ακροματικότητα στην πόλη. Αυτή... και να μιλά για τον ΠΑΟΚ να πούμε μόνο. Κάνεις λάθος. Είσαι από εκεί. Αυτή τη λέλαπα η οποία. Ο Λέλαπα. Ποια λέλαπα, ρε. Πού έγινε με τον Καναδό. Τον Καναδό. Ναι. Αφού δεν τον βάλατε στην Ασκό, να τα είδε όλοι, καλά να πάθετε. Και τον έχετε και στη Γάμα Εθνική με τον Ποντίκη και τον Γατούλη. Και με τον Σάκη Αναστασιάδη προπονητή. Έχει τρελαθεί, Αναστασιάδη. Πα Γάμα Εθνική χωρί παίκτη, θα κάνει τι? Έχετε χαζέψει τελείως και θα ψηφίσει ο λαός του Ηρακλή. Ναι. Η θύρα 10 θα ψηφίσει. Ποιος λαός του Ηρακλή? Όλοι. Όλοι. Είστε 30. Πόσοι ψήφοι θα είναι? 40, 60, 90, 100, 70, 90, 110, 118. Πόσοι θα είστε? Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο θα ψηφίσετε. Ναι. Άντε να δούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εσύ τι λες θα ψηφίσει ο κόσμος? Τι θα ψηφίσει? Ναι. Αν ψηφίσει ο κόσμος. Αν ψηφίσει ο κόσμος αυτό που θέλει ο Σάκης Αναστασιάδης και ο Ποντίκης, θέλουν κρέμασμα. Ναι. Κρέμασμα μπροστά στο άγαλμα του Καφταζόγλου. Κρέμασμα θέλουν. Πάνε Γάμα Εθνική χρεωμένοι. Πού είναι αυτό τώρα, κύριε Καγιόλη? Τελειώσατε τώρα, τώρα! Πού είναι τώρα, για. Έχει όνομα και επίθετο. Βράσε με καημένε. Πού, τι όνομα, Ολλανδός λέγεται. Τι όνομα έχει, τι επίθετο. Ποιο είναι το όνομά του? Νίκος. Επίθετο? Δεν το ξέρεις. Όχι, εσύ το ξέρεις. Α, εσύ που είσαι τόσο και ψάχνεσαι. Για πες ποιο είναι το επίθετο. Έλα, δεν το ξέρεις. Είδες που δεν έχει επίθετο. Πού να το ξέρω. Άντε μπράβο. Πού να το ξέρω. Άντε μπράβο. Αυτούς που κρύβονται. Τι κρύβονται?
Θα πάει τον Ηρακλή του Παπαθανασάκη να τον τρέξει αυτό τώρα. Ε? Ρε φίλε, ό,τι ρε φίλε, η ρε. Οικογένεια θα πάρει ποια μια οικογένεια απόφαση. Ρε, δεν έχουμε εμείς λόγο να πούμε πέντε πράγματα. Η οικογένεια και που βασίσει εσύ δεν έχεις άποψη. Πάρθηκε απόφαση. Εσύ τι είδαμε. Εγώ την άποψη. Ναι, εσύ τι, ποια είναι, τι. Εγώ είπα, εν ανάγκη και πάυσει ένα χρόνο η ομάδα. Πάυσει. Ναι. Να μηδενιστούν τα χρέη και να πιάνουν τα χρέη. Να φύγει το Ηρακλή. Στον Εραστέχνη. Ναι. Ναι. Ποιο θα τα μηδενίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σιγιάζει. Ναι. Τι λένε κόκκινε, τι σοβαρά μιλάς. Οι άλλοι την πιο έξυπνοι. Ποιοι, σοβαρά. Να παγώνουν τα χρέη και να ψηφίζουν, να ανοίγουν τράπεζες Κυριακές και να τα χρεώνουν 50 δραχμές κάθε Ελλήνα. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Αλλά οκ. Okay. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν έχεις βουλευτές, δεν έχεις ΠΑΣΟΚ, δεν έχεις ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δεις. Δεν είσαι. Θα το δεις. Εδώ η θύρα 10 ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ πριν από 5 χρόνια 6 και τους πουλήσανε ο Τσίπρας. Τους πουλήσανε. Οι πρώτοι που στείλανε τους ασφαλίτες στη θύρα 10 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε τώρα. Θα φανεί. Δεν τα λες αυτά. Μη θα φανεί και η φανή. Κι ώρα, και η φανή. Πάνε στα θέματα τώρα τα άλλα. Τι έχουμε άλλο. Παίζει η ομάδα της καρδιάς σου σήμερα. Ποια είναι η ομάδα της καρδιάς μου σήμερα. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Πού παίζει η ομάδα της καρδιάς μου. Στο Τωρίνο. Στο Τωρίνο. Ωραία. Και λοιπόν, θα κάτσει στο πούλμαν πίσω, θα χάσει 2-0 και θα φύγει. Η ομάδα της καρδιάς μου. Με ποιους να παίξει πίσω. Με ποιους να παίξει πίσω. Με όσους έχει. Ποιοι. Δεν είδες εντεκάδα. Δεν την ξέρεις. Εσύ που τα ξέρεις. Τον πάγκο δεν τον ακούς. Το ρεπορτάζ δεν τα ακούς, τι κάνεις. Άκουσα εσένα. Λουκάνικα τρως. Λουκανικόπιτες στη βλάση τρως. Άκουσα εσένα που έβγαινες και έλεγες βλακίες. Πού έλεγα βλακίες, σε ποιο. Στον πάγκο. Στον πάγκο. Τι βλακίες έλεγα. Πες μια βλακία που είπα. Αντί να ασχοληθείς με κάτι, ασχολούσαι με εμένα πάλι. Τι να ασχοληθώ με εσένα, αφού έχεις γίνει viral να πούμε. Εκτελώνεσαι στην Ελένη. Viral έγινες. Τι έγινε. Viral, πώς τα λένε αυτά. Εκτελώνεσαι στην Ελένη. Τι να σε κάνω. Είναι ωραίο αυτό που είπες. Εγώ το είπα μια χαρά. Εσύ το μοντάρες καλά. Εκτελενίστηκες. Εκτελονιστής λέει. Για βάλτε να τα ακούσουμε. Καλά, άμα το βάλτε να τα ακούσουμε. Και εγώ μπορώ να σε μοντάρω να λες ότι. Εγώ το μοντάρα. Φυσικά. Ποιο το μοντάρε. Εσύ το μοντάρε. Και από εκείνη την ώρα φαγώθηκες. Έχεις πει ένα σωρό μπουρδες. Ναι. Και αυτό το πράγμα σου κόλλησε. Εκτελενίστηκες εσύ. Μάλιστα. Ποια Ελένη είναι και ποια Αφροδίτη. Γιατί την εκτέλεσες την Ελένη. Εκτελονιστές λέει. Ναι, αλλά είπες εκτελένιστες. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Για βάλτε να το έφτιαξε εσύ. Βάλτο. Είναι προϊόν μοντάρε. Ναι, εντάξει, βάλτε το. Δεν θα το βάλει. Για βάλτο. Άστο να λέει ότι θέλει. Να, τι φοβάσαι να το βάλει. Φοβάσαι, το γέλοτα. Ποιο γέλοτα, ρε. Άσε τον κόσμο να γελάσει μεσημεριάτικα. Βάλτο. Με τη μεσένα το γελίο γελάει. Εγώ είμαι γελίο. Εγώ δεν είπα εκτελενίστηκε. Εκτέλεσε τι Ελένε όλε τι χώρε, να πούμε. Ναι, ναι. Τι πήγε στο εκτελεστικό απόσπασμα, να πούμε. Παρακάτω. Έλα. Παρακάτω. Ναι, λέγε σκόρια σήμερα. Τι σκόρ. Ολυμπιακό. 2-0. 2-0. 2-3 γκολ. Τι θε άλλο. Πάνε στο προπό. Ναι. 5-0. Κάτσε. 5-1, 5-2. Ποιο είναι. Κάτσε, εδώ είναι σοβαρά πράγματα. Στυλό έχεις. Έχεις. Έχω. Κλέβεις. Καλά κάνω και κλέβω στυλό. 5-0, 5-1. Προποζή δεν έχω κλέψει. Στυλό κλέβω. Είμαι κλέφτης στυλών. 5-0. 5-1, 5-2. 5-1. Ούτε το δημόσιο έχω κλέψει. 5-2. Καλά κάνω. Λοιπόν. Αυτό είναι το Γιουβέντους Ολυμπιακός. Στο 5-0 είσαι καλυμμένος και για το 6-0 και για το 7-0 και για το 8-0 κτλ. Πώς είμαι καλυμμένος για. Στον ΟΠΑΠ. Πώς δηλαδή. Και 7-0 να βγει, το 5 είναι το ταβάνι. Έλα τώρα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Το 5-1. Παίξε, πάλι είσαι καλυμμένο. Πάλι. Ναι. Ωραία. Και 7-1 να βγει, το πιάνεις. Ωραία. Το 2-3 γκολ πόσο δίνει. Και το 2-0. Αυτά είναι δικά μου. Αυτό είναι κόκκινος και αυτό είναι Ραπτόπουλος. Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα πάει 7 γκολ εκεί. Εγώ ναι. Έτσι νομίζω. Το πιστεύω. Φυσικά. Εντάξει. Μπορεί κάποιοι να βγουν ότι Γρηγόρη λέει στο θέλος. Οκ. Δεκτό. Το θέλος. Το θέλω. Το θέλω. Πόσο δίνει το 2-3 γκολ. Θα πρέπει να ανοίξω. Ναι, βρε πουλάκι μου, δεν λέω εγώ να μην ανοίξει. Τι σε κάνω εγώ τώρα τον έξυπνο, αφού δεν εσύ τα ξέρει αυτά τα μονοπάτια με τα κουμπιά, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πληρώνει 1-12 ο Άσος. Άσε μωρέ τον Άσο τώρα, πάμε στα άλλα. 2-3 γκολ. Λοιπόν, το 2-3 γκολ πληρώνει 1-2-35. 2-35. Και το 2-0 σκορ που λες εσύ 5-0 και το 2-0 σκορ δίνει 7 μονάδες. Θα τα δω τα σκορ τώρα και θα σου πω. Για να δούμε. Λοιπόν. Εγώ θα παίξω και ένα 3-0. Άντε να σου κάνω το χατήρι. Ένα 2-0, ένα 3-0 και ένα 2-3 γκολ. Να βγάλω το μήνα μου. Δυσκολεύουμε. Ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ. Λοιπόν, το 2-0 δίνει 5-10. Το 5-0 δίνει 5-70. 5-70. Δηλαδή δίνει 5-10 το 2-0 και το 5-0 δίνει 5-70. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί. Το 5-1 δίνει 9,5. Ναι. Το 4-0 πόσο δίνει. Το 5-2 πλέον 32. Το 4-0 πόσο δίνει. Το 4-0 δίνει 6,5. Δηλαδή το 2-0 δίνει λίγο, θες να πεις. Το 1-0 δίνει 7-25. Ναι. Το 2-0 είναι χαμηλότερη απόδοση. Όχι, δίνει 5-10. Το 3 πιστεύουν ότι το πιο πιθανόν. Πόσο δίνει. Δίνει 5 φράγκα. Ναι. Το 4-0 6,5. Το 5-0 5,70.
Το 5-1 πληρώνει 9,5. Ναι. Το 5-2 ναι. πληρώνει 32. Για να μην, για να μην ο λόγος που σου λέω 1 ή 2. Ναι, γιατί ρε κοκκινή. Ποιος παίζει τερματοφυλάκας. Ποιος παίζει τερματοφυλάκας. Ο Μπουφόν. Ο Μπουφόν από τη μια και ο άλλος ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Ναι. Έχει καλή μεσοεπιθετική λειτουργία. Και το γκολ-γκολ γιατί δεν το βάζεις. Πόσο δίνει το γκολ-γκολ. Οχθέ μου το πιο πιθανό το γκολ-γκολ είναι. Τα άλλα που ψάχνουμε να πιθανό το γκολ-γκολ. Έτσι δεν είναι. Κάτω από 2 θα δίνει. Τι κάτω, είσαι ηλίθιος. 2-30 δίνει. 2-30, σιγά. Δεν είναι ωραίο παίξιμο 2-30 γκολ-γκολ. 4-1-3-1. Όχι. Άμα σου κάτσει το 5-2 και πάρει 32 φορές τα λεφτά σου θα σε πειράξει. Άμα μου κάνει το 5-2. Mm. Και άμα πάω στο Θεσσαλονίκη Αθήνα και σταματήσω και δύο τουρμπίνες και πεθάνω, τι ψάχνω να βρω το απίθανο τώρα. Εντάξει. Το απίθανο ψάχνω. Ταξιδεύει και ο κόσμος τώρα. Επειδή έχω κάνει τις γκέλες μου. Ναι. Ειδικά χτες. Εσύ είσαι από αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο σκορ. Θα διασυρθεί. Θα διασυρθεί. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Και θα χάσει απλά. Θα χάσει απλά το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι κόκκινο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Συμφωνώ. Εντάξει. Ο Λεμονής θα κοιτάξει να ταμπουρωθεί πίσω. Έχεις ο Λεμονής θα κοιτάξει να μην ξεφτυλιστεί. Βρελογικό είναι. Και ένα μηδέν να χάσει, θα πάει στην Ακρόπολη και θα πιει φρέντο να πούμε καπουτσίνο. Από τη χαρά του. Άμα χάσει ένα μηδέν. Έτσι. Πριν πάμε σε διάλειμμα, ναι, να πω ότι είναι μεσημέρι και αν πεινάζετε liberas.gr έχεις να διαλέξεις πάνω από 2.500 προσφορές που υπάρχουν ή να κατεβάσεις σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεις αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7 Taste like heaven. Πω μια Mercedes, πω κι άλλη Mercedes. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino. Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Μπαμπά, μπαμπά, ένας Ινδιάνος τρέχει πίσω από το αυτοκίνητό μας. Αλήθεια. Τον κυνηγάνε μια τίγρης. Οχ. Και ένα διαστημόπλοιο εξωγήινων ρουφάει τον Ινδιάνο, την τίγρη και το δρόμο πίσω μας. Και τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει κάνει Audi Top Service, δεν σας εκπλήσει τίποτα στο δρόμο. Σέρβις με 76 ευρώ και οδική βοήθεια εφόρου ζωής. Νιώστε την απόλυτη ασφάλεια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Audi και αποκτήστε αυτόματα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό με μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο audi.gr. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ.
καταστήματα φορών. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα φορών. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλης. Τέρμα το μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε άξον κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχας χείου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ. Και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Οποιοδήποτε πρόβλημα να έχετε, αν έχετε κλειδωθεί έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια ή οτιδήποτε άλλο, έρχεται εκεί για να δώσει άμεση γρήγορη λύση στο πρόβλημά σας οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, στέλνει μήνυμα και με το δίκιο του, μου λέει, βλέπεις η τάδε εταιρεία τι αποδόσεις δίνει. Ποια είναι η τάδε εταιρεία? Στον ΟΠΑΠ. Α, μας πληρώσει για διαφήμιση, θα την πω. Τότε μην διαβάζεις το μήνυμα. Κάνεις δυσφήμιση στον ΟΠΑΠ. Δεν κάνω δυσφήμιση. Αυτή τη στιγμή κάνεις δυσφήμιση στον ΟΠΑΠ. Λες, παίξεις σε μια εταιρεία. Δεν λες την εταιρεία, κάνεις και δυσφήμιση στον ΟΠΑΠ. Δηλαδή βλάκασες στο τετράγωνο. Πάμε παρακάτω. Ή θα πεις την εταιρεία και θα τα πάρεις κάτω από το τραπέζι, ή μην διαβάζεις το μήνυμα. Τι θα σε κάνω, ρε κόκκινο. Σε βάλω μυαλό εγώ τώρα το μοτοράκι, το κάνω τουρμπίνα τώρα, δηλαδή τι. Έχω άδικο. Δεν μιλάει. Και πες τι, ότι έχω άδικο. Δεν μιλάει. Έχω άδικο. Είπε ο τάδε στο κινητό του κόκκινου, μην παίζετε στον ΟΠΑΠ, έπαιξε στην τάδε εταιρεία. Ούτε την εταιρεία λες, κάνεις και τον ΟΠΑΠ. Χάλια. Τι με κοιτάς, αν είμαι όμορφος? Δεν είμαι. Δεν σε κοιτάω. Τι με κοιτάς? Τι με κοιτάς? Κοιτάς, δηλαδή, ειλικρινά τόσο ζώων μπορεί να είσαι. Εγώ είμαι ζώων. Ναι. Εγώ είμαι ζώων. Διαβάζουμε κάτι. Ναι. Σου στέλνει ένας ένα μήνυμα. Κάνει αβάντα μια εταιρεία. Προφανώς αυτό θέλει να κάνει αβάντα την εταιρεία. Δεν διαβάζει την εταιρεία. Δεν το έκανε για να κάνει αβάντα. Γιατί έκανε? Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Οπότε, τι.
Και είναι καλό να επισημαίνεις κάτι το οποίο σου ενοχλεί. Εντάξει, δεν προσβάλλεις. Άμα τον ενοχλεί, ας πει ξύδι να πούμε. Ναι, αυτό σου λέει θα έπρεπε να ενοχλεί και εσένα. Ναι. Και μου το αναφέρει. Δεν λέει ψέματα. Ναι, ωραία. Οι ξένες εταιρείες. Από εκεί πέρα πώς θίγω εγώ τον ΟΠΑΠ, για πες μου. Δεν τον θίγεις. Πώς τον θίγω. Λες, τον ζητάω να βελτιώσω από εδώ. Άντε ρε, άσε με. Παραμένεις βλάκα. Άσε με, δεν μιλάω μαζί. Ζητάω να βελτιώσει τις αποδόσεις του. Ναι. Το κακό που είναι. Το κακό σε ποιο είναι. Θα έρθει ο Πάπ να δώσει καμιά διαφήμιση και δεν μπορεί να μιλάς πάλι. Σαν τον ελληνικό χρυσό. Θα έρθει καμιά τουρκική αερογραμμή να δώσει καμιά διαφήμιση πάλι δεν μπορεί να μιλάς. Πάλι τον ήρωα θα κάνεις και στο τέλος θα σε βρίζουν να πούμε. Τα παίρνετε από τον Πάπ. Εμέ έτσι γίνεται. Ο Κολοκοτρώνης έκανε επανάσταση και τον κλείσαν φυλακή. Αυτή είστε. Τι έκανε. Ο Κολοκοτρώνης έκανε επανάσταση με ανιδιοτέλεια ναι. Και τον κλείσατε φυλακή. Τι τον κλείσατε. Αυτοί είμαστε. Κάτι άνθρωποι σαν και εσένα. Εσύ 20 χρόνια ψήφισε. Κοπρόσκλα, Ρουφιάνη. Ρουφιάνη και κοπρόσκλα. Εσύ είσαι Πασόκ και στην εκκλησία και λες εμένα Ρουφιάνη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ και σε καμία. Λες εμένα Ρουφιάνο ρε που φύγε. Ο πρώτο. Μόλι έμαθε τον νέο χτε. Έλα Παύλο. Εκεί είσαι. Αμέσω. Ούτε δευτερόλεπτο δεν πέρασε. Λες, ε. Ούτε δευτερόλεπτο. Μπράβο, δεν πέρασε. Γρηγόρη. Να διασταυρώσει. Τον αγκάζει γιατί τον βρίζει πίσω από την πλάτη του. Εγώ αν έχω να τον βρίζω, τον βρίζω μπροστά του. Δεν τον έβρισε μπροστά. Όπως λέω τον Καζαμπάκα σκουπίδι τη χοληψία. Σκουπίδι πήγε ο άνθρωπος να κάνει ένα μοντάρισμα και λες. Μοντάρισμα. Α, γίνονται μοντάρισματα. Ναι, πήγε να κάνει. Γίνονται μοντάρισματα. Όχι, ρε, δεν κάνει σαρδάμε. Τα κάνουν μοντάζ αυτό ο ηχολήπτη. Εσύ δεν είσαι. Δεν κάνει ποτέ σαρδαμάκε. Α με κάνουν εμένα. Εγώ θα παρεξηγηθώ νομίζει. Έχω κάνα κόμπλεξ άμα κάνω. Εμένα με είδες να παρεξηγούμε. Ε, βέβαια, αφού πας στον Νικολίπτη και λες. Μην τυχόν και το κάνεις. Σε έχω ενοχλήσει ποτέ. Όχι αυτόν. Όχι αυτόν. Τον πίσω ηχολήπτη. Κανέναν Νικολίπτη. Τον Καζαμπάκα ενοχλεί. Και βγει. Λες και του λες. Δεν θα κάνεις την πλάτη μου ραγκάτσι σαν πραγματικότητα. Έτσι λες. Ας βγει ο Καζαμπάκας και ας πει ότι εγώ τον απαγόρεψα να κάνει κάτι. Σε μένα το είπε. Γιατί να το πει στον αέρα. Λέει έρχεται εδώ. Παραμύθι. Του λέω βάρτο αυτό. Ψέματα. Αψέματα μου. Αν είπε τέτοιο πράγμα είναι ανέντυπο. Α είναι ψέμα. Ποτέ. Καλά, καλά. Ποτέ, εντάξει, καλά, καλά. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνει κομπλάρα να πούμε. Δεν είναι καταλαβαίνω. Κομπλάρα, άντε, άντε, κομπλάρα. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Ποιος είναι κομπλεκτός. Άντε ρε, πέμπε, πάρε στα θέματα. Όπως είναι, άντε τώρα, δεν μας κάνεις μεσημεριάτικα τώρα. Να σε κάνω σαχλαμάρα. Με την ομάδα σου εκεί πέρα πήγαν οι δύο σερσερίδες εκεί. Ο Σάκης Αναστασιάδης και όλος ο Ποντίκης. Βγάλε, βγάλε. Πάνε... Τι να βγάλει, δεν μιλάτε κιόλας ρε. Τα γάρια. Ποιος δεν μιλάει. Να πάτε στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, ζητάς τώρα. Ναι. Ώρα 2. Και 43. Ναι, και τι. Να σου πω τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Όχι, ρε, δεν με λες την ψηφοφορία. Αυτό που κάνουν αυτοί οι δύο είναι βλακία. Όταν θα ναι. αποφανθεί. Ποιος. Ο κόσμος της ομάδος. Οι χίλιοι. Οι 100. Η θύρα 10 θα λέει. Όχι, φίλε. Άντε. Καμία θύρα 10. Άντε, μπράβο. Ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Ναι. Όταν θα αποφανθεί. Και θα πάρει μια απόφαση. Θα δεχτώ να κάνεις οποιοδήποτε σχόλιο. Λέω λοιπόν. Αν πάρθει αυτή η απόφαση που λέει. Αν πάρθει. Αν πάρθει. Αν πάρθει. Αν πάρθει η απόφαση αυτή, είστε για κλωσιές. Αυτό λέω. Πάμε παρακάτω. Κλείσει την παρένθεση. Φύγαμε. Γιατί, άλλα. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τι θέλεις να γίνει. Εγώ τι θέλω να γίνει. Τι θες να γίνει. Τι θα πει τι θέλω να γίνει. Τι θες να γίνει στον ελληνικό. Εμένα η πρότασή μου ήταν αυτή του κυρίου του μπάσκετ. Να πάρει τον Ερακλή Αμπελοκήπο. Ναι, να πάει τον Ερακλή Αμπελοκήπο και να τον πάει. Και να τον πάει. Γιατί όταν πρωτοπήρατε αφημί και θέλετε. Γιατί πρέπει να γιατί, το ξανακάνετε. Γιατί το ξανακάνατε γι' αυτό. Γι' αυτό. Ωραία, δεν ξέρω. Αφού το κάνατε μια φορά. Δεν πρέπει να κάνει το ίδιο λάθος, λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Να πας στον Ηρακλή Αμπελοκήπων, Α1, ανεβαίνεις Γάμα Εθνική ναι. για πλάκα, ναι. καθαρός ναι. και συνεχίζεις στη Γάμα Εθνική. Και αν πας Β', εκτός αν φοβάσαι να πας στον Αμπελόκηπο. Θα περιμένει ο Τζαλμάρης και ο. Ουδεμία, α, δεν ξέρω. Μήπως φοβάσαι το σοπάκι εκεί, γι' αυτό. Να φοβάμαι. Γιατί στο Καφτατζόγλιο κάνεις μακές. Μήπως ο Αμπελόκηπος έχει σοπάκι, αυτό φοβάσαι. Έχει και τέτοια το. Το Καφτατζόγλιο, τι διαφορά έχει από το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο εκεί κρύβεσαι, βγαίνει εκεί, βαρά κάνει. Εκεί Αμπελόκηπο. Ποιο κρύβεται και πού βγαίνει. Να μιλάς... Οι οπαδοί του Ηρακλή. Οι οπαδοί του Ηρακλή κρύβονται στο Καφτατζόγλιο. Βγαίνουν και κοπανάνε. Ενώ στου Αμπελόκηπου δεν μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα. Ξύπνα. Αυτά τα παραμύθια λέγανε. Τα παραμύθια είναι. Από πού. Τα παραμύθια από πού. Τον Αϊθαράπη, τον Τρούλο είναι. Άντε ρε, παίξε μπάλα πάνω στα βγαίνουν οι οπαδοί του Ηρακλή και χτυπάνε. Βγαίνουν το Καφτατζόγλιο. Δεν χτυπάνε. Τον άλλον δεν το φάγαν λάχανο. Ποιον φάγανε να κάνω. Τον Παοξίδη, τον κοπανίσα και τον πάτησε το δεκείο. Απόρρο δηλαδή το να μην έχει ιερό και όσο. Ιερό και όσο να έχω εγώ. Εντάξει. Την αλήθεια που λέω. Έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να αποδειχθεί. Όχι. Άφια, δεν έχει δικαίωμα κανέναν. Έχω όλο το δικαίωμα που γουστάρω εγώ σε αυτή τη χώρα. Καλά. Άντε μπράβο. Να σου διαβάσω μηνύματα. Πάω να μπει και στο Facebook να διαβάζει μηνύματα. Από παντού. Σε λέμε. Γρηγόρη, έχω αυτή την εντύπωση έχω 5-0 ημίχρονο. Υπερβολικός κριτικέ. Φαλάκρα να άφησε ένα κύριο στον κόκκινο. Λέει αν δεν ήταν αυτό, κανεί δεν θα σ' άκουγε. Σίγουρα, αυτό είναι αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο μήνυμα.
Άλλο. Σε περίπτωση που στην Ελλάδα βρίσκουν τα χρέη, τότε σε μερικά χρόνια το χρέος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και την ομάδα του Ηρακλέως. Ναι. Τι ομάδα είσαι εσύ, Θανάση, που το λες? Ό,τι θέλει. Την άποψή του κατέθεσε. Την άποψή του κατέθεσε. Μια τριάδα για σήμερα. Άντε. Δώσε με τρία διαφορετικά σκορ για τον Ολυμπιακό. Παρί Μάντσεστερ και Άντερ Ατλέτικο, τα βλέπεις, Γρηγόρη? Φαλακρέπα το γνώστη, πώς μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Γαύρος? Να ανάψει ένα κερί με τον Μπόι του Λεμονή και να πάρει. Να πει το Πάτερ Ιμών. 1,75 είναι ο Λεμονής. Καλησπέρα, λέει, καλά ρε παιδιά. Αυτός ο θερματοφύλακας Ρεάλ Ράμος τι έβγαλε πάνω στη γραμμή? Είναι δυνατόν διαιτητής να μην έκανε χρέση του βίντεο σε αυτή τη φτάση? Από ό,τι γνωρίζω. Και του Καρβαχάλ ήταν πέναλτι. Και τον Παπαγιάν στην ίδια ευθεία που κάνει το δοκάρι. Πώς τον είπες? Ο Παπαγιάν. Όχι, σιγά, μην τον λέει και Παπαγιάν. Όπως το λένε, κάνε μου αυτό, όπως το λένε και βάλτε. Εγώ δεν παρεξηγηθώ. Άμα με το κάνουν εμένα και με το παίζουν. Δεν παρεξηγούμε εγώ. Δεν το βάζουν. Δεν το βάζουν. Δικά σου δεν βάζουν. Βάζω δικά σου. Βασιλιά σου Σαρδάμης εσύ. Το στέμα σε λείπει μόνο. Ναι, ρε φίλε. Θα με κάνετε και απονομή δηλαδή. Βέβαια. Φιλέτε. Βέβαια. Τόσο καλά πράγμα. Άλλο. Μην παραβλέπετε τις άρρηστες σχέσεις του Γαύρου με την UEFA τώρα που είναι σε δύσκολη θέση. Όλα να τα περιμένετε. Δημήτρης Κιάτου. Στο 88-0 ο Γαύρος θα ταμπουρωθεί πίσω και στο τέλος με αντεπίθεση, μιας και η UEFA θα ανοίξει για γκολ, θα το φάει. Αργιανός εδώ. Πού είναι η Μπόκα, βρε? Θα πάει ο Ράπτοκλος το βράδυ. Πού να πάω? Να δεις τον αγώνα. Με το Κόκκι, δεν έχεις ραντεβού για να πάτε να δει το παιχνίδι? Με το Κόκκι. Με το Κόκκι, ναι. Το Κόκκι, εγώ άμα το δω, του δώσω μια βεργίνα στο κεφάλι. Βεργίνα? Ναι. Γιατί ειδικά βεργίνα? Έτσι είναι βαρύ το μπουκάλι. Τα πήρες από εκεί? Τα πήρα από, και από εκεί. Τα πήρες? Ναι, ναι, τα πήρες. Να χάθεις. Ναι, και. Πάω εγώ με το Κόκκι να πιω, τι είμαι εγώ, ρε. Ο Σαουρίδης είμαι. Καταρχήν, οφείλεις να πας όταν έρθει η Μπόκα να προσκυνήσεις γονατιστός τη φωτογραφία του. Ναι, όταν θα έρθει η Μπόκα. Μπορεί να είμαστε γέροι πολύ τότε όταν θα έρθει η Μπόκα. Κατάλαβες, γλύφτη των διοικήσεων και των οπαδών. Των διοικήσεων και των οπαδών. Ποια διοίκηση με γλύφτες? Διοίκηση του ΠΑΟ. Φίλος του. Διοίκηση του. Φίλος του Καρυπίδη, εσείς. Για ρώτα το τι καλά περνάει μαζί μου. Φίλος του Παπαθανασάκη, εγώ δεν ήμουν. Για ρώτα. Εχθρός του είμαι. Για ρώτα το τι καλά πέρασε. Φίλος του Σαββίδη, δεν είμαι. Ναι. Πες μου μια διοίκηση που είμαι φίλος. Ο κόσμος κρίνει. Φίλε, πες. Με στοιχεία, μια διοίκηση. Έκανες πόλεμο τη διοίκηση του Λάσκαρη πριν τρεις μήνες, τέσσερις, όταν έμαθες τα γεγονότα. Όχι, με, αυτό με το βλαχό που δεν το έκανα. Με το βλαχό δεν τον έκανα πάντως Αβάντα. Ναι. Αβάντα δεν μπορεί. Αυτό δεν, κοίταξε. Αβάντα, άκουνα. Ναι, εντάξει, ναι, σωστό. Εγώ σωστό. Αυτό που δεν έκανα, ναι, θα το αναγνωρίσω, θα δεχτώ ότι αυτό δεν, ναι, το έκανα. Ναι. Μπορεί να όφυλα να το κάνω. Ναι. Το κατηγόρησε. Εδώ, με τον Μπέκα. Του έβαλε να του κλειδώσει η τουαλέτα δύο μέρες. Εγώ, φίλε, του έκανα μία ερώτηση με σαφήνεια. Άσε, με ερώτηση δεν γίνεται. Εγώ δεν τα λύνω τα θέματα με το ξύλο, όπως εσύ που είσαι σοβαρά. Α, πήρες από τον Μπέκα τσιγάρα κούτρα. Εγώ πήρα ένα τσιγάρο, δώσε ένα τσιγάρο. Εγώ πήρα τσιγάρα. Ένας από τον άλλο. Παίρνει ένας από τον άλλο τσιγάρο. Από μένα ο Μπέκας πήρε. Πήρε, ναι, ναι. Ανταλλάσσεται τσιγάρο. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Ναι. Μεγάλο πόλεμο τον έκανες. Εγώ τώρα στο Καγιούλη ένα πράγμα. Με μεγάλη πράγμα. Ο Καγιούλης εξαφανίστηκε. Ναι, σε φοβήθηκε. Και δεν έχει πει τίποτα. Ναι, ναι. Έδειξε ότι εξυπηρετούσε σκοπούς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το λέω, αδειοδότης θα πάρεις. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Πήρε. Βέβαια. Όχι. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, 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 ναι. Τον άνθρωπο ο οποίος έκανε τον πιο έσχατο πόλεμο απέναντι στον Καναδό. Ναι. Τη στιγμή που δεν περίμενε κανείς όλη αυτή την τούμπα. Ναι, 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 ναι. Τον λιδωρείς και από πάνω. Ποιο να λιδωρείς? Ξέρω κι εγώ. Του αλέτα, όταν κλείδωμα... τον έβριζα εγώ το Παθανασάκι. Τον έβριζε κάποιο άλλο. Ποιο? Ο ρεπόρτερ του Ηρακλή. Δεν τα αμφισβητώ τα παιδιά καθόλου. Για παιδιά. Μένα μιλάμε. Ναι. Με χρέωσε. Ο Τσιρβίνης δεν τον έκανε. Πού εμένα. Εμένα... Πήγε στο Καφτατζόγλιο κρυμμένος. Δεν πήγαινε κρυμμένος, μια χαρά πήγαινε. Δινόταν Γιονάκης και πήγαινε. Ποιος? Άντε. Σαν και σένα είναι. Άντε. Πότα σαν και σένα. Άντε, ξύπνε. Ο Γιάννης το λέει ψυχή του. Βέβαια, δικιά σου ψυχή δεν λέει τίποτα. Γιατί εγώ πού ήμουνα? Βέβαια. Εκεί δεν ήμουνα. Είπα ψηφίσει το μακεδονικό αρεταγάρι να πούμε. Ωραία, φίλε. Η διαφορά μας. Πότε ψηφίζετε στον Ηρακλή? Το απόγευμα. Σήμερα. Θέλω φωτογραφία. Εκεί που θα ψηφίσει. Θα με βγάλει. Εγώ να σε βγάλω. Ναι. Εγώ γιατί? Έλα, δεν έχω δικαίωμα ψήφου. Έλα, ρε φίλε. Έλα να με βγάλει. Κοίταξε, δει. Αν πάμε εμεί οι δύο, ναι, το ξύλο δεν το βάζει. Πάμε. Ναι, να το ξέρει. Πάμε να δει. Άντε, να δούμε. Γιατί δεν έρχεσαι? Γιατί... Σε κάλεσα πολλές φορές. Θες να πάμε παρέα, να δω την ψήφο σου. Τι ώρα είναι η ψηφοφορία? Από τις 6 ώρα και μετά. Τι ώρα θα πάμε? Τι ώρα θέλει? Και εσύ δεν μου πει. 6 και μισή. Ωραία, έλα, πάρουμε να πάμε. Να έρθω να σε πάρω κιόλα. Έλα, πάρουμε να πάμε. Έλα, ρε μάγκα. Εγώ να πάω. Εγώ θα πάω και σε βλέπω εκεί στην καντίνα θα κάθομαι. Κόκκινε, μην κάνεις τις μαγκές. Εγώ θα έρθω. Ναι. Εγώ και ξύλο να φάω. Ναι. Έχω φάει και έχω δώσει και με έχουν πρίξει και έχουν πρίξει. Ναι. Δεν το φοβάμαι. Μεσήλικες είμαστε. Ναι, άσε, δεν είπα, άσε τώρα. Δεν είπα. Έλα, πάρε με το τσέιτσέντο σου. Ναι. Πάμε εκεί, άσε με στην καντίνα. Το τσέιτσέντο σου. Το τσέιτσέντο. Πώς το λένε, τσέιτσέντο, αυτό είναι το τσαβούρα που έχει και εσένα. Τσαο μάο. Τι να κάνω. Έλα, πάρτο. 6,5 ώρα στον Κρόνο. Ναι. Πάμε. Συνοδηγός εγώ. Εσύ έξω θα σε δω να ψηφίσει. Με πιστεύει να οδηγώ? Ναι, σε εμπιστεύομαι. Εγώ θα είμαι 6,5 ώρα στον Κρόνο. Θα έρθεις? Θα έρθω.
εκεί σε περιμένω. Θα έρθω. Εντάξει, για πάω να ψηφίσω. Ανέλαβε το χρέο. Ναι. Εγώ 6,5 ώρα θα είμαι στον Κρόνο. Ναι. Αν δεν έρθει να με πάρει να πάω να ψηφίσει σε ρόμπα. Είμαι εγώ ρόμπα. Θα έρθω. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Μην αγχώνεσαι. Κάντε πράγμα. Εγώ θα πάω. Εσύ θα πα, αλλά πώ θα φύγει. Θα πα, θα πα. Πάω και θα φύγω. Ναι, ναι, θα πούνε. Και ο Σταυρό δίπλα είναι. Σε στείλω στο φίλε. Έκλεψα κάποιον. Άσε ρε. Χρέωσα. Δεν σε χωνεύουνε, ρε. Ξέρει γιατί. Δεν σε χωνεύουν. Δεν σε χωνεύουν. Η εμπάθεια έχει και κάποια όρια. Δεν σε χωνεύουν. Αυτό τώρα το να θες να βγάλεις τόσο πολύ κακία, να δημιουργείς θέμα, από πού ξεκινάει, για πες μου. Τι από πού ξεκινάει, είσαι μούφα. Διακόμενο στο παρελθόν. Είσαι μούφα Ηρακλειδιάς. Τι, από κάνα γυναικονίτη είσαι. Είμαι μούφα Ηρακλειδιάς. Τι. Δηλαδή, πώς εξηγεί το μούφα Ηρακλειδιάς. Για βγάλε τους Ηρακλειδείς εδώ, πες. Να βγουν 50 Ηρακλειδείς και να πούνε. Ποιο είναι μούφα Ηρακλειδιάς. Είμαι μούφα Ηρακλειδιάς ή δεν είμαι. Πώς λέγεται, τι είναι αυτό που κάνει μούφα Ηρακλειδέα κάποιον ή καλό Ηρακλειδέα κάποιον. Να πει ο κόσμος, όταν ανοίξει τις γραμμές. Τι είναι αυτό που κάνει μούφα ή καλό. Αυτό, ανοίξει τις γραμμές. Εσένα ρωτάω. Θα ανοίξει τις γραμμές. Ένας καλός, δηλαδή, ο οποίος πραγματικά αγαπάει την ομάδα, ο πού κρίνεται, παιδιά. Πού κρίνεται. Ναι. Άμα είσαι πολεμιστής ρεπόρτερ, πολεμιστής Ηρακλειδής. Λοιπόν. Ναι. Είμαι δημοσιογράφος και όχι ρεπόρτερ. Τι είσαι? Έχει διαφορά. Δημοσιογράφος. Άλλο ανταποκριτής, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν. Δημοσιογράφος. Ακριβώς. Αγαπάω τον Ηρακλή και δεν το έχω κρύψει ποτέ. Ποιον? Τι κακό έχω κάνει στον Ηρακλή. Μας πούνε Ηρακλήδες. Εσύ πες. Εσύ δεν με έκανες. Τι δεν έκανες καλά. Πήρα κάτι από τον Ηρακλή. Εσύ. Πήρα κάτι από τον Ηρακλή. Ποτέ. Τι να πάει. Αβάνταρα καμία διοίκηση. Έκρυψα κάτι κακό κείμενο που έγινε και. Το έθαψα. Είσαι αντιεπικοινωνιακός, δε. Τα καλύτερα να έχεις κάνει. Δεν σε βράγκα που μου γλυκιά, σε ρωτάω κάτι. Πες ένα πράγμα. Τίποτα δεν έκανες καλό. Οπότε, ένα κακό λέω που έκανα. Ούτε καλό έκανες. Ένα κακό. Ο Σιπαρώνης. Είμαι ο Σιπαρών. Ναι. Σαν Ηρακλειδέας. Σαν ρεπόρτερ είσαι άριστος. Δεν πάμε καλά. Δηλαδή, έχεις ένα σκεπτικό το οποίο μόνο εσύ. Μόνο εγώ είμαι. Ναι. Μόνο εσύ. Αυτό είναι. Μόνο εσύ. Τέλειος. Ένα και ένα κάνουν 8. Ναι. Τον Αύγουστο μπορείς όχι όχι, Σεπτέμβριο μπορείς όχι όχι, Οκτώβριο όταν είχαμε όχι, λέει ο γιατρός ο Ξαδιώτης. Δεκέμβριο μπορείς όχι όχι, ναι. Άρης Μπόκα για τους Αργιανούς, Ταρίφας Γελαστός. Την αφαίρεση 3 βαθμών για ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Λόπεζ ύψους 15.000 ευρώ, όταν είχε και όταν έβγαινε ο πατέρας του Κυπουρού για να πει ότι ο γιος του ήταν απληρώτας, ο Γρηγόρης έκανε την πάπια. Να το, ένα. Ποιος είναι αυτός? Γιατρός Ξαδιώτης. Έχει όνομα επίθετο. Ναι, Χαλκιάς λέγεται Βασίλης. Ναι. Ναι. Και τι λέει ότι έκανα? Την πάπια. Την πάπια. Τι έτσι λέει αυτός, τι. Ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται να καταγγείλει κάτι το οποίο συνέβη στον ίδιο. Τι θα καταγγείλει, λέει πάπια έκανες. Εγώ έκανα την πάπια. Έτσι λέει αυτός. Να βγει να πει, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται να καταγγείλει κάτι προσωπικό. Δεν ξέρω, ρε. Θα χρεώσει εμένα, όχι. Τι θα βγει με όνομα και πείτε του και να πει ό,τι θέλει. Εντάξει. Ένα το είπα. Ένα μήνυμα διαβάζει τώρα. Δεν κατάλαβα. Τι να μην το διαβάζω, τόσο τη λέω. Γι' αυτό λέγεται Στιαπού. Έλαβε τώρα, εσύ τα ξέρει. Σου λέω. Αυτά εδώ τα ντεμεκ. Θα ψηφίσει ο λαός του Ηρακλή. Πάει θύρα 10 θα είναι μόνο. Ψηφίσει ο λαός του Ηρακλή. Πάει κανένας μπαμπάς με τον. Από πού βγάζει το συμπέρασμα τώρα. Θα το δεις. Πώς θα ψηφίσουν. Από πού γεννάτε αυτό. Έχετε κάνει κανένα κάλεσμα στο λαό του Ηρακλή. Κάνετε κανένα σποτ. Λέβαια. Να έρθουν εκεί οι ορδές των Ηρακλειδαίων. Δηλαδή, συγγνώμη, τι? Αυτό που λέω τόση ώρα εγώ από το ραδιόφωνο. Τι? Ότι το απόγευμα θα γίνει ψηφοφορία, τι είναι. Ρε, οικογένεια του Ηρακλή έχει κάνει κανένα τέτοιο, καμιά μπουκα. Αυτό που λέω τόση ώρα, εσύ τι είναι. Το λες τώρα, εγώ ανέδειξα το θέμα του Ηρακλή. Γι' αυτό, εσύ το μιλάμε, γι' αυτό μιλάμε για Ηρακλή. Ο Άγιος Δραπτόπουλος. Ναι, βέβαια. Ο Άγιος Δραπτόπουλος. Φωτοστέφανο. Εγώ. Πάει. Πείτε ρε, παιδιά, κάτι για τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο. Συναχωριέσαι, ρε, Σιμάρι. Φοβάσαι για τον Παναθηναϊκό. Έγινε πρόταση από τον πατέρα να πάει στο τοπικό. Και μετά να πάρει το αφημί όταν θα ανέβει του Αχαρναϊκού. Αυτή είναι μια λύση ωραία. Θέλετε? Σε περίπτωση που στην Ελλάδα σβήσουν τα χρέη, τότε σε μερικά χρόνια το χρέος θα επανέλθει σε δύο επίπεδα. Το ίδιο ισχύει για την ομάδα του Ηρακλέως. Εγώ είμαι πάω καλά στις Ηρακλής, οπότε η άποψή σου για τον Ηρακλή δεν είναι αντικειμενική. Οποιαδήποτε άποψη είναι υποκειμενική. Είναι αυτό που θέλεις και έπιασε να γίνει. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Η πραγματικότητα θα τη δεις. Εγώ δεν σου είπα τι θα δεις στο μέλλον, ούτε το medium κάνω, ούτε το πονηρό κάνω. Όταν όμως σε πολλές άλλες εταιρείες χαριζότανε χρέη, δεν σ' άκουσα να διαμαρτύρεσαι. Επειδή τώρα σου λέω ότι περίμενε γιατί θα δεις άλλα έργα στον Ηρακλή, ανησυχείς. Ποια εσύ... έργα ρε, σε πει. Εσύ τώρα ως τι ανησυχείς, παοξίσαι. Εσύ τώρα με τον Ηρακλή στα τάρταρα όπως λες, τι φοβάσαι και ανησυχείς και δεν θες να του χαριστούνε χρέη. Που έχεις το γεμιστάνα για μεγαλομέτωχο. Τι σε ανησυχεί και τρέμεις τόσο πολύ. Γιατί βγάζεις τόσο έκδηλο φόβο. Έκδηλο. Ναι. Γιατί βγάζεις τέτοιο φόβο. Για πες μου. Γιατί δεν σε ενόχλησε για καμία άλλη εταιρεία από τις ιδιωτικές που χαριστήκαν εκατομμύρια και σε ενοχλεί για τον Ηρακλή. Γιατί να δεν σε είδα να βγάζεις τέτοιο καϊλέ. Ψέματα λέω. Όχι. Τώρα τι βγάζεις με τον Ηρακλή. Ε? Φοβάσαι μήπως επανέλθει. Μήπως η γριά σηκώσει κεφάλι γιατί σε ενοχλεί. Ναι. Ρα πώς φαίνεται το Μολέδο και τον ΠΑΟΚ.
Μήπως πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση. Ρε εσύ Καράλαμπε, βρήκαμε από αυτό να αποφτώσουμε όλοι. Βρήκαμε τέτοιο να αποφτώσουμε όλοι. Δηλαδή τώρα τον Παναθηναϊκό που το βρήκαμε, ξέρω να τον πάρουν τα πάντα. Γιατί να μην τον πάρουν. Έχεις ποιο παίκτη του Παναθηναϊκού εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει. Ένα θα πω εγώ. Αυτό που έπαθε τη Θλάση. Αυτό το Τζάβες, πώς το λένε. Αυτόν θα έπαιρνα. Για δεύτερο σέντερφορ. Για δεύτερο σέντερφορ. Να τον έχω εκεί πέρα. Τον βάζω 20 λεπτά με τον Πρίγκεβιτς και να διαλύουν. Αριστερά ποιον έχει ο Παναθηναϊκός. Αριστερό μπακ έχει αυτό τον Ξανθομάλη που μοιάζει με τον Νικολίπτη, τον Χουλτ. Καλό. Πολύ καλύτερο από το. Δύο. Αυτού του δύο θα έπαιρνα. Ξεκινάω σωστά λοιπόν. Σωστότατα, άκουλε. Ένα. Μολέδο θα έπαιρνα σίγουρα μαζί με τον Ζαμπράνο. Μολέδο Ζαμπράνο, αριστερό μπακ τον Χουλτ και σέντερφορ τον Τσάβες. Αυτού. Ναι, γιατί ο Ξανθός που θέλει από τον Μπέρκ θέλει πολλά λεφτά. Ναι. Μπορεί να μην θέλει να συνεχίσει. Θα το έκανε εσύ. Ναι. Θα του είχα διαλύσει. Ναι. Βέβαια. Θα το έκανα. Ναι. Άρα είναι ευκαιρία τώρα να κάνουν προσφυγές αυτοί. Απλά να ενημερώσω ναι. ότι δεν πρέπει να περιμένετε αφανισμό του Παναθηναϊκού. Τι δεν πρέπει? Όσοι φαντάζεστε ότι θα αφανιστεί δεν ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρεις. Αυτή την Ελλάδα τώρα έτσι όπως είναι ρευστά τα πράγματα δεν ξέρεις. Και είναι και Νέα Δημοκρατία επάνω με τον Παναθηναϊκό πίσω είναι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επάνω. ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΟΚ, το είπε και ο πρωθυπουργός μας. ΠΑΟΚ είναι. Κατάλαβες. Ο παδός του Παναθηναϊκού Τσίπρας. Ο παδός του Ολυμπιακού στέλνει μήνυμα τώρα. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ρε κόκκινε κόφτα αυτό με την αντιπολίτευση του Παναθανασάκη. Μια φορά τον είπες καβουράκι όταν δεν έδωσε πριν. Ναι. Εντάξει. Θες να απαντήσεις εσύ. Πόσες φορές τον έχω στείλει. Του έχει στείλει και εξώδικα. Γιατρός με πλήρη αντικειμενικότητα από το καλοκαίρι του 2014 όταν ανέλαβε ο Παπαθανασάκης δηλώνοντας ότι ούτε η μάνα του δεν γνωρίζει τι δουλειά κάνει. Όλοι έκαναν το μουγκοθόδωρο. Τι λέει. Αλίστου μνήμης λέει δηλώσεις. Για Καναδέζικο δολάριο το καλοκαίρι του 2015. Δεν λέει για σένα, για του Ηρακλειδεί λέει. Ναι, με μένα είπε ότι ναι. έχει να με χρεώσει ναι, για κάποιο ναι, πατέρα για και κάποια μάνα. Ναι, ναι. Με μένα τι, για μένα αν έχει να ναι, χρεώσει κάτι. Ναι. Εγώ λέω δεν έχει να με του χρεώσει. Του σκίζει τώρα ο Ξανθιώτης, να ξέρει. Αφού είναι Ξανθιώτης, γιατί καίγεται. Παιδάκι μου, σε ποια κοινωνία. Δηλαδή το ότι δηλώσει μπορεί να μιλήσει για το άλλο, να πούμε πώ θα γίνει. Είπα εγώ να μην μιλήσει. Ναι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά λέω σε μένα έκανε επίθεση και λέει έθαψα το πρόβλημα που υπήρχε με ένα πατέρα ή με μια μάνα. Το θεωρώ ανόητο αυτό. Ναι, κόκκινε... εσύ που δεν τον πλακώσανε, δεν έκανε τη μούγκα, αυτό λέει. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνω. Πολύ μεγάλο λάθος. Αφού είπες, δεν μιλάω εγώ για επεισόδια. Δεν είπες. Μίλησα ποτέ. Όχι. Άρα ούτε για τον γιατρό μίλησες. Όταν τον κάναν Παούλο στο ξύλο, η θύρα 10. Τον έκαναν Παούλο, η θύρα 10. Ναι. Έτσι βγαίνεις δηλαδή σήμερα και λες. Ναι. Το Βασίλη Χαρτιά ναι. τον έκαναν Παούλο, η θύρα 10. Δεν βγαίνω γιατί ψέματα. Ο ίδιος το είπε ποτέ. Με φυσικά. Πού το είπε. Σε μένα. Δημόσια. Ναι, δημόσια. Γιατί δεν πήγε στην αστυνομία να το καταγγείλει. Το κατήγγειλε. Πότε. Και έκανε πίσω. Τον έπιασε ο Σαρλής και έκανε πίσω. Γιατί δεν έκανε μήνυση. Γιατί δεν γίνονται να λύνουμε με τις μηνύσεις τα όχι, θέματα. Ρε. Αν κάνεις πίσω, ναι. δεν έχεις κανένα δικαίωμα μετά να βγαίνεις και να λες. Τι θα πει πίσω. Και ο Κατσιαμπής έκανε πίσω στο δικαστήριο. Η Κότα. Δικαστήριο. Αλλά αυτό το έβγαλε. Έβαλε το κολάρο να πούμε. Στο δικαστήριο πίσω δεν έκανε. Σε τι έκανε πίσω. Όταν βγαίνει δικαστήριο, εσύ δεν τα έλεγε. Ο φίλος μου ο Κατσιαμπής έκανε πίσω. Πού είπα εγώ ότι έκανε πίσω. Ναι. Δεν έκανε πίσω στο δικαστήριο. Μόνο μπροστά κάνει ο Τάσος. Μπροστά κάνει ο Τάσος. Μόνο μπροστά. Ο Τάσος. Στο δικαστήριο τι. Και το ότι πήγε στο δικαστήριο. Τι είπε στο δικαστήριο. Ότι δεν το χτυπήσανε. Όχι. Τι είπε. Ότι δεν αυτή. Δεν αυτή. Δεν αυτή. Άρα είναι κότα κι αυτός. Όχι άμα είναι κότα και ο γιατρός. Όχι αγόρι μου. Τι όχι αγόρι μου. Όχι αγόρι μου. Τι δεν ήταν αυτή. Του αθώος. Ποιοι ήταν άλλοι. Του αθώος. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Όταν τον έβλεπε. Άντε. Ταρυπαπάρ. Άντε μπράβο. Τάσο μου Τασούλη μου. Και τώρα το κατηγορείς κιόλα. Αχάριστη και αγνώμονα. Εγώ είμαι αχάριστη και αγνώμονα. Αγνώμονα. Εγώ μπήκα με τα κλειδιά να βαράω εκεί μέσα στη θύρα 3, στη θύρα 1. Γιατί είμαι εγώ. Εσύ του καθοδήγησε. Εγώ του καθοδήγησα. Βέβαια. Γιατί τι έκανα εγώ. Ό,τι γιατί τι. Δεν είπε τίποτα εκεί. Όχι, μάλιστα είπα θα πέφτει ξύλο στο Χαριλάου. Είπα τι θα γίνει. Γιατί ήξερα το ρεπορτάζ. Οκ, boy. Κόκκινε λέει η ώρα που έρχεται πολύ μιλό μπουκώνεται στο φαΐ. Τον λέμε να σε φέρει και δεν σε φέρνει. Έλεος. Δάφνη Πολυμίνου, ερχόμαστε. Δεν τους κατήγγειλα λέει γιατί υπήρχαν και υπόδικοι. Και τι θα γίνεται λέει, εξαιτίας μου λέει θα γίνεται αυτό τότε το πράγμα. Γιατί το γιατί δεν τον πλακώσανε τον ανθρωπάκο. Γιατί το αναπαράγει τότε. Τι αναπαράγει. Γιατί το αναπαράγει. Αυτό κάναν μπλέμα ρε. Τι το κάνει δηλαδή. Ρε φίλε όταν λέει δεν τους κατήγγειλα γιατί υπήρχαν υπόδικοι. Δηλαδή, ο Κατσαμπής γιατί μου λέει ότι είναι καλός άνθρωπος. Ο Κατσαμπής γιατί δεν τους κατήγγειλα. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Ναι. Και ο γιατρός είναι καλός άνθρωπος. Όχι φίλε. Ο καλός άνθρωπος δεν βγαίνει μετά να πει ότι ξέρεις εσείς με κάνατε έτσι και είστε τέτοιοι και αλλιώτικοι. Δεν κάνεις αυτό. Α, από αυτή την άποψη. Κατάλαβες. Γιατρός, όχι ναι. τη μία συγχωροχάρτη και την άλλη σου κράζει. Ναι. Αυτό λέω. Να, αυτά είναι να μην πω τι είναι. Μάλιστα. Για. Διαφωνείς. Και κάτι άλλο για τον Ηρακλή που υποστηρίζεις. Ναι. Είναι κατάντια ιστορικά ναι. να πηγαίνει να ζητάει δανεικούς από τον Κυλκυσιακό.
ζήτησαν σήμερα παίκτες από Κελκυσιακό να τους δώσουν δύο. Μπορεί να δώσει δανεικούς σήμερα που μιλάμε? Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να δώσει δανεικούς. Δεν μπορεί να δώσει δανεικούς. Καμία ομάδα δεν μπορεί να δώσει δανεικούς. Λοιπόν, έχω έναν φίλο στη διοίκηση του Κελκυσιακού. Ναι. Μου λέει, με ζήτησα σήμερα παίκτες από Κελκυσιακό. Ναι. Θα τους δώσουμε δύο. Ξεφτύλα. Για πες μου τους παίκτες. Να μας πει τους παίκτες. Εγώ δεν το πιστεύω. Λέω ότι είναι ψεύτικο. Ξεφτύλα, Ποντίκη. Εγώ δεν θα δώσω. Ποντίκη. Εγώ δεν θα, δεν θα δώσω. Ποντίκη. Δεν θα πω το όνομα αυτού που στέλνει το μήνυμα. Ποντίκη. Να πει ποιοι είναι οι παίκτες. Γιατί εγώ λέω. Αυτό που λέει είναι μπουρδα. Άντε ρε κόκκινε, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κατάτσε στον Ηρακλή, ρε Κυλκυσιακό, ρε. Άντε ρε βλάκα. Πάμε σε διάλειμμα. Άντε βρε τώρα, βρε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Σάββατο. Μπαρμπαστάθη σας μαγειρέψουμε και φυσικοί πουρέδες λαχανικών 40% φθηνότερα. Όλες οι κονσέρβες Bonduel 40% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και Γκράντι Σίδερο Ατμού με σιδερόστρα, το σετ, μόνο 29,88. Ήταν δύσκολο, αλλά τα κατάφερα. Εξόφλησα την εφορία μου, μια και έξω. Α, για μένα ήταν πανεύκολο. Την εξόφλησα 12 και έξω. Εξοφλήστε κι εσείς την εφορία σας σε έως και 12 άτοκες δόσεις με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 181818 και στο www.nbg.gr. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα καταστήματα Friends by Quico Mega Pet και ένα οργανωμένο e-shop. Για να έχεις με ένα κλικ στο quico.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quico Mega Pet. Ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτοι. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριακού. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριακού. Κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει. Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα. 2 χρόνια εγγύηση. Τι μπαταρία είναι. Στάνταρ. Κατάλαβες τώρα. Γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση.
Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε στάνταρ Track & Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Δεν ξαναβρίζουμε ποτέ, αντίπαλε μου αδερφέ. Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, τεράστια γκάμα παιχνιδιών καζίνο και jackpot εκατομμυρίων. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus & Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus & Light. Η φύση χαμογελά. Νέο κατάστημα Lidl στον Εύωσμο. Με αναβαθμισμένους χώρους, εξελιγμένες υπηρεσίες και φυσικά χαμηλές τιμές Lidl. Αυτή την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί, σας περιμένουμε στα εγγένεια του καταστήματος Lidl Εύωσμου, Μακεδονίας 60, για να γιορτάσουμε μαζί με καφέ, γλυκά, γευστικές δοκιμές και πολλή μουσική από τον DJ. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την ώρα των ακροατών. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54-340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και αν έχεις μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Κόκκινη, καλά είστε? Έχω υγεία. Το καταδύναμη. Καταδύναμη τι σημαίνει? Ρε φίλε, με διάστημα τρίτου βαθμού, λέω το καταδύναμη. Καλά, πριν ένα μήνα έπαθες διάστημα. 15 μέρες. 15 μέρες έπρεπε να πετάς τώρα. Διάστημα τρίτου βαθμού να πετάς 15 μέρες. Τρίτου βαθμού είναι. Ούτε ποδοσφαιριστής επαγγελματίας δεν μπορεί να κάνει. Πάντως δεν κουτσένεις. Μενάρθηκα. Τελειώσατε. Τελειώσαμε, ναι. Είστε ψυχοπαθείς και οι δύο. Ναι. Τώρα τη λέω να μιλήσω το τρίλεπτο που μου δίνει τη δυνατότητα το ραδιόφωνο σας. Και ακούω εσά του δύο μονότυπου για το αστράγαλο του κόκκινου. Εσύ κι άλλο ένα έχει τηλεφωνήσει, δεν ακούει κανείς. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απίστευτη και οι δύο. Ρε, δεν έχει τηλεφωνήσει άλλο. Έλα. Έβγαλε. Αυτοκλείστηκε. Εσύ τον έκλεισε. Όχι. Αυτοκλείστηκε. Ένα έμεινε να το σώσουμε, ναι. Σώστο, ναι. Φίλε, σώσουμε στην ακροματικότητα, κινδυνεύουμε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, ρε Μπόκα. Εσύ, ποντικομαμή, ακόμα παίρνει τηλέφωνο για καφέ. Να τον ευχαριστήσω. Ακούγα την εκπομπή, ρε φίλε. Αυτό δεν είχα άλλο ελεύθερο χρόνο. Τώρα έχει χάρη που δεν θέλει. Αυτά εκτός αέρα, κύριε. Τώρα. Πάμε, πάρε κάτω. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ τώρα ποιος είσαι ή ποια είσαι και να ξέρουμε. Όχι, είμαι αρσενικός και δηλώνω στο όνομα Θοδωρής, ακούω. Η κοπέλα, η γειτόνισσά σου. Εντάξει, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα προφανώς απουσιάζει. Θα κρύβεται. Γιατί Βέρεια Ισπανία Μύκονο είναι το τρίγωνο το Βερμούδο. Γιατί ψάχνουμε να δούμε την Μπόκα με τα Τζούνιορ. Ραπτόπουλε. Ναι, εμείς πριν 25 μέρες, Ραπτόπουλο, δεν πρόκειται να δείτε την Μπόκα. Τώρα κάνετε τώρα ρεπορτάζ εσείς που δεν θα έρθει η Μπόκα. Φρε, πριν 25 μέρες είπα. Άμα δεις εσύ την Μπόκα, θα δω τον Χριστοφαντάρο εγώ. Λέγε. Ραπτόπουλε. Ναι. Πού είναι η Μπόκα, βρε. Βρε. Πού είναι η Μπόκα, βρε. Η Μπόκα. Αργοί ανάρχες μου, βρε. Η Μπόκα που είναι, η εκαθάριση που είναι. Άκου τώρα να δεις τι παίζει. Ναι. Εγώ θα ήθελα, φίλε,
να είμαι τώρα ο Σκόρδας, να κάθομαι σε ένα ρετυρέ στο Dubai Roof Garden με το κοκτέιλάκι μου και το πουράκι μου. Πάρα πολύ ωραία. Να έχουν περάσει 3 χρόνια, να τις έχω καπουλάρει, να τους βλέπω να χαροπαλεύουνε, να πίνω μια γουλιά το κοκτέιλ, να ρουφά μια τζουραπούρο και να λέω «Άρης είσαι, βρε, βρε, ναι. Βρε, βρε, σκορδαλάνη άναψε ντουμάνι, ντουμάνι, βρε, Άρης φυρώσερ όπελο ταχός, βρε, με κατέστρεψαν οι σουπεράδες στην καριέρα». Δηλαδή διώξαμε το παρελθόν για το καλύτερο. 4 χρόνια σε χαμηλότερα στρώματα. Οι παγιοί κλείσανε τριετία, τις καπουλάρανε. Κύριε τζέντλεμαν με γραβατούλα, γεια σας. Δεν χρωστάνε τίποτα πουθενά. Εκαθάριση δεν έγινε. Σκυπάει η FIFA το τηλέφωνο. Εδώ δυο πάε. Ναι, τι γίνεται. Και όταν ακούγεται τίποτα στο ραδιόφωνο, ο Ραπτόπουλο και σκηνοθέτη από Αθήνα. Αυτά που λέει την Βουακή σου. Δεν ακούσα να φτάρει τον Νέρι. Είναι μεγάλη ομάδα, να ξέρει. Και το φιλικό με την Μπόκα θα γίνει Ραπτόπουλε. Θα γίνει Ραπτόπουλε, θα γίνει. Και αυτό θα δούμε τι ζωές, θα γίνει. Ρε, οι άνθρωποι είναι. Τι είναι, ασύλληπτοι. Μια χαρά είναι. Τροφή δίνουν, μια χαρά είναι. Μην του κατηγορεί. Μη. Δεν του χωράει η λογική μου. Η ζαχάρη. Τώρα, όσον αφορά, Ραπτόπουλε, να σου πω κάτι και μεταξύ μας, έτσι δεν πιστεύω να μας ακούει κανείς. Όχι. Όσον αφορά που λες στον κόκκινο για κριτικές σε προέδρους. Ναι. Εντάξει, τώρα στο θέμα Καρυπίδη δεν πιστεύω ότι έχει και πολύ μιλήσει. Ναι. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί. Δεν έχω αντίπαλο δέος. Να πει, ξέρω εγώ, κάποιος, Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη. Και να έρθει κάποιος άλλος. Δυστυχώς για σένα ο Καρυπίδης είναι ό,τι καλύτερο παραγωγικά μπορεί να έχει ο Άρης. Ο Καρυπίδης είναι ό,τι καλύτερο παραγωγικά έχει ο Άρης. Ναι. Δηλαδή το να φέρεις τους περσινούς παίχτες, ήθελε να έχει παράγοντα και να χρειάζεται. Ναι, ναι, γι' αυτό το μικρό τον Άρη, το Ρούλι. Και να μην πάει σαν αδειοδότηση. Ναι, φίλε, γι' αυτό το μικρό τον Άρη, ναι, ο Καρυπίδης είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή το να έχει. Δυστυχώς! Εγώ ήθελα αλλιώς καλύτερο τα πράγματα, αλλά ναι. Είμαι πραγματιστής, εγώ είμαι κοινικόφρον. Το να έχει καλές σχέσεις με Ήδη, Τσελευθερούδη, Κόντι, Γλυκή και τους άλλους. Πρέπει να είναι ο Καρυπίδης, δεν μπορούν αυτοί από μόνοι τους. Κοίταξε, ο Καρυπίδης ναι. Επικοινωνιακά είναι ταγάρι. Ναι. Δηλαδή, παίρνει το αμάξι, το πάει στην Αθήνα και λέει ναι. Νίκο Αλέφαντο, πάρε τον Κωστή Ραπτόπουλο ένα τηλέφωνο, βοήθα την κατάσταση. Ξεκινάει το πρώτο μπορεί τηλέφωνο. Μπορεί να βρει τον Ραπτόπουλο Θεσσαλονίκη και παίρνει το αυτοκίνητο. Ξεκινάει εκεί το πρώτο τηλεφώνημα. Πάει ο Αλέφαντος, λέει, τι θες Κωστάκι μου. Θα τον πω, κοίταξε να δεις, λέω τις μνήμες του πατέρα μου και τα λοιπά. Δεν πιάσω αυτό το χοντρόκολο το μαρινάκι να του πεις δώσε τι θες. Δανικούς εκεί πέρα και κάνα δύο διαιτητές να τελειώνουμε. Γιατί άντε να τελειώνεις. Άντε να λοιπόν, επόμενη γραμμή. Άντε λοιπόν. Όπως έπρεπε να πει ο Μπιφτέκης, συγγνώμη στο Ρέμο, πάρε ένα Ραπτόπουλε το αεροπλάνο, πάρε στη Μύκονο, οι δυο μας να πάμε, άντε να μας κουβαλάει και ο κόκκινος τις αποσκευές στο αεροδρόμιο, να πάμε στο Ρέμο, να γίνει το deal με κανένα Άραβα. Τόσοι Άραβες έχουν ζαβούζιους. Εδώ παράγοντες στη Θεσσαλονίκη έχουν ζαβούζιους. Πάμε, οι Άραβες δεν θα έχουν. Πάμε, άντε ρε, πάμε, πάμε, ναι. 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 Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Ο Μπογδάνη, με τι λέει, παιδιά. Γεια σου, Μπογδάνο, γεια σου, Μπογδάνο. Μπογδάνη, ρε, όχι Μπογδάνο. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα έγινε Μπογδάνο. Λέγε. Τι ήθελα να πω. Εγώ, λοιπόν, που λέτε, παιδιά, βάζω ό,τι θέλετε εσείς, ότι παρά ότι έχω τον Λαμπριάκο της Σερβίας μπροστά. Ναι. Το Λαμπριάκο της Σερβίας. Ναι. Ναι, ο Πρίωμος, ναι, ναι, ο Πρίωμος. Ναι. Σερβίας, αυτόν που τον βάφτισαν φωνιά. Ναι. Δεν είναι στο κεφάλι φωνή. Δεν λέω ότι θα πάρω το τάγμα, αλλά λέω ότι θα βγω πάνω από την ΑΕΚ. Φίλε, ένα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν βγεις πάνω από την ΑΕΚ, τι μπορεί να. Πού μπορεί να τερματίσεις. Γιατί μην το ξεγράφετε τον Ολυμπιακό. Δεν το ξεγράφω, περίμενε. Μην γελιόμαστε. Αλλά αν τερματίσεις πάνω από την ΑΕΚ, πού μπορεί να είσαι. Δεύτερο. Λοιπόν, Μπογδάνο. Μπογδάνο Αλβανέ, άκου γλυκέ μου άνθρωπε. Σου δίνω μια συμβουλή ραπτοπουλιακή. Σου λέω το εξής. Εάν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, φέτος παρακαλάτε να μην το πάρει ΑΕΚ. Γιατί θα πέφτετε από το ηλεκτρικό πύργο με το κεφάλι στα τσιμέντα σαν στούκας. Επόμενη γραμμή. Σαν στούκας θα πέφτετε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άλλος πληρώνει, άλλος πηδάει. Πλήρωσε την ΕΠΟ, άλλος και αν το πάρει ο άλλος. Άρε καημένε. Εγώ θα τον κυνηγήσω. Θα πάρω το κόντρα και. Μισό. Πώς το λένε τον πρόεδρο της ΕΠΟ με τα γαλανά, τα ματάκια, το φαλακρό. Γραμμένο. Ο γραμμένος. Εγώ θα τον κυνηγήσω με το κόρτομα.
Δεν προλάβουν οι παοξίδες. Ούτε τα γάρι θα του πω. Σε έβαλε ο άλλος εκεί πέρα για να πάρει ο Μελισσανίδης το πρωτάθλημα. Πάμε! Όταν πάμε! Το πάμε! Και δεν μπορεί το καρδινό το κόρτο να τη φτάσει. Πάμε! Να φτάσει το γραμμένο. Πάμε! Κούτσαβλε, ναι. Πάμε! Έλα, φίλε, ναι. Μεγάλη κάμπια είσαι, ρε Βούστη. Φαγκώδιασο και δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Καλό. Μεγάλη κάμπια είσαι. Να είσαι έξυπνο, αυτό καλό είναι να το λέει. Τουλάχιστον εσύ αποδείχτηκες είσαι ωραίος άντρας, ωραίος που δίνεις γούρι στον ΠΑΟΚ. Είμαι. Και θέλαμε ίσονα στο Βόλο. Είμαι. Μας έδωσες αυτό που ήθελες εσύ. Είμαι. Και έκανα και αναμετάδοση. Και τιμή μου. Τώρα κάνεις την αναμετάδοση σαν να μαθείς τα φιλαράκια. Θα το πάρετε, αλλά θα το πάρετε λίγο αργά. Επειδή τώρα η μεγάλη ομάδα αυτή που λέγεται υποδέχεται αύριο, ναι, Μάρκο, μια μεγάλη Αυστρία. Ναι, μα Μάρκο, ναι. Θα καθίσω σε ένα καραμπέ ωραίο. Ναι, Μάρκο. Στην καφετέρια για να απολαύσω σήμερα το μεγάλο πρωταθλητή αυτό που τον ονομάζετε εσείς, τον Ολυμπιακό με 0-4. Ναι, Μάρκο. Και αύριο θα απολαύσω μια μεγάλη ομάδα πρωταθλητή. Να κάνει ο Ολυμπιακός 0. Το μετά 4-0. Το 0-2. Ναι. 0-4 Ολυμπιακός. Τον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ. Ο μεγάλος. Κόψε τα ναρκωτικά, ρε. Τι 0-4. Το 0-4 ότι θα χάσει, ρε κόκκινε. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ. Τώρα μην πηδά την κουβέντα. Γιουβέντους ο Ολυμπιακός παίζει. Ναι, βρε, εντάξει. Λέγε ρε Μάρκο. Ολυμπιακός, ρε φιλαράκι. Θα χάσει ο Ολυμπιακός. Και θα λέξει 0-4. Κατά του Ολυμπιακού 0-4. 4-0. 4-0. Εγώ παιδεύκα. 4-0. Ναι, εντάξει. Τι να έχει μετά. Ναι. Αυτό το αποτέλεσμα το 0-2. Και στον Αστέρα Τρίπολης ένα καρφωμένο άσο. Ναι, αυτό ναι. Είναι τα θέλω σου. Όχι, τα βλέπω αυτό, του είναι. Αυτό βλέπω. Είναι μέσα που είναι. Όσο για τα εισιτήρια για τον Άρη. Ναι, ναι, τι να τα κάνουν. Και ο προηγούμενος εκεί. Είδα κάτι ωραίες που πηγαίνουν να πάρουν τα λεφτά πίσω. Ποια Μποκατζούνιο θα πάρετε μέσα. Ποια Μποκατζούνιο θα δείτε εσείς μέσα. Ποια λεφτά θα πληρώσει 300.000 ευρώ για να πληρώσει τους ανθρώπους που έρθουν με τα αεροπλάνα. Ούτε την ΚΑΠΑ 17 δεν είχατε. Καλημέρα, καλά είσαι εκεί πέρα που είστε. Μάλιστα. Ο Μάρκος. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας, κύριε Ραπτοπούλε. Καλησπέρα σας, κύριε. Ακούω αναλύσεις για το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Βλέπω είμαστε ένας λαός της εφόρειας. Δηλαδή, πώς είπατε, της εφορίας ή της εφορίας. Της εφορίας. Δηλαδή, μας κάνει εφορία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι, πόπο λένε το καλύτερο ντέρμπι των τελευταίων 20 ετών. Εφορία λέγεται. Εφορία. Κύριε Κόκκινε, εντάξει, τον μπέρδεψε. Εντάξει, ναι. Ναι, δηλαδή ακούω τον Χριστοδηλόπουλο τον κάναμε πύλο. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει ανάλυση για τον τέρμπι. Η ανάλυση είναι μία. Ο Καπίνο βρέθηκε σε πολύ καλή ημέρα, ήταν έπαιζε σαν τον Μπρίκιτ, ο Καπίνο. Έφαγε δύο γκολ που άμα τα έτρεχε τον πέρα οποιοδήποτε άλλο θα τον είχαν σταυρώσει, δεν υπήρχε περίπτωση. Και αυτό το σταυρώσανε, ρε φίλε, το στοχοποίησαν τον άνθρωπο. Ναι, τέλος πάντων, να σα πω και ο Χριστοδηλόπουλος το γκολ που βάζει είναι 4 δευτερόλεπτα γκολ φάουλ. Δηλαδή, άμα φάσετε τέτοιο γκολ, άμα μείνει άγαλμα, εννοείται θα το φάσετε, φίλε. Δεν είναι, δηλαδή, ακούω πράγματα. Επίσης, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία μας έδειξε με το χάτσι, τρώει γκολ στην κόντρα και από τον Εγγενειακό. Άμα παίξει με τον Εγγενειακό και τον παίξει στην κόντρα, θα πάει γκολ. Σωστό. Δεν είναι, στην κόντρα οι άνθρωποι δεν είναι. Έχει αργά στόπερ και αργά χαφ και δεν κόβουν. Άμα τον παίξει στην κόντρα, ναι, δηλαδή το κλέψει την μπάλα και έχει δύο-τρεις ταΐτες μπροστά, ναι, τελείωσε. Τον έχει κάνει κόντρα. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει ούτε ντέρμπι, ούτε η ΑΕΚ θα πάει το πρωτάθλημα, ούτε το τότε πρωτάθλημα το ποιο θα το πάρει. Είναι, εγώ πιστεύω, δεν το λέω, αλλά πιστεύω είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, όταν λέει συμφωνημένο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αυτέ που βάζει τα περισσότερα λεφτά, αυτέ που τα χώνει στην ΕΚΟ, αυτέ που τα χώνει στη sponsor Super League, αυτέ που τα έχει το πρωτάθλημα. Ο καπιταλισμό του ποδοσφαίρου, λοιπόν. Δηλαδή, λε, το ποδόσφαιρο δεν παίζει το χορτάρι. Δεν παίζετε μόνο. Μα άμα σε δώσω, κύριε Κόκκινε, εσά 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, χορηγιά στη Super League, σα δώσω, σα πληρώνω του διευθυντέ. Κολοτούπε θα κάνω. Πληρώνει ο Μάγκας. Καλά κάνει και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Καλά κάνει και θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αφού έτσι παίρνονται, καλά θα κάνει. Εγώ είμαι με το δυνατό. Αν είναι ο ΠΑΟΚ, είμαι μαζί του. Αν είναι ο Ολυμπιακός, μαζί του. Με το δυνατό είμαι. Ο καπιταλιστής. Επόμενος. Εγώ είμαι. Τον κλαψιάρι δεν θέλω. Λέγε, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Καλό, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλώς τον. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς τι. Καλά. Ολυμπιακός. Ναι, από πού? Από Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Σε λέτε όχι Ολυμπιακάρης, σου είχα πει ότι είμαι και Άρης στις μικρές. Απ' τις μικρές είσαι Άρης. Και πολύ καλά κάνεις. Τι να κάνω, είμαι, υποστήριζω μια ομάδα του τόπου μου. Είναι σαν τα χωριά. Είμαι ΠΑΟΚ, ας πούμε, και ΠΑΟΚ Κιμήνων. Ναι, κάπως έτσι. Είμαι και Άρης Πετρούπολης. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Για σήμερα για το μάτς πιστεύω
όπως είπες και στις προηγούμενες εκπομπές, βλέπουμε για τρία αποτελέσματα. Δηλαδή νίκη ισοπαλία και όχι σκέιτα. Όχι διασυρμό, ναι. Ο κόκκινος πιστεύω είναι λίγο υπερβολικός και πιστεύω ότι το λέει και με λίγο συνέστημα το 8-0. Το θέλω μου λέει. Λαϊκίζει ο κόκκινος. Όχι, φίλε μου, εγώ λέω το θέλω μου. Λαϊκίζει ο κόκκινος. Αυτό λέω. Λέω το θέλω μου. Άλλο αυτό. Δηλαδή, αν πάθει τίποτα μαγάζει 8-0, λέω να πέσει κατηγορία να αφανιστεί. Επειδή οι Παοξίδες είναι αντιολυμπιακοί, θέλει 8-0. Αν οι Παοξίδες ήταν αντιαεξίδες, θα ήθελε 8-0 να χάσει. Κατάλαβε τι λέει ο Σάρντα ψεύτη. Κατάλαβε, λαϊκίζει για να πάρει του Παοξίδες και δεν έχει πολύ αλήθεια πιστεύω. Καλά κάνει. Έχει σχέση. Αυτό το πιστεύει. Ναι, εγώ το φίλο, πιστεύω, το είπα. Δε. Εγώ δεν γλύφω τα ρηπαπά των οπαδών όπως κάνει ο διπλανός μου. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ έχω πει και τι ομάδα είμαι. Μπράβο. Εγώ δεν είμαι όμως. Κατάλαβες, δηλαδή τι δεν κατάλαβα. Αυτά που έχει περάσει ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό τα πέρασε ο ΠΑΟΚ. Άντε ρε τώρα παραμυθά. Τι πέρασε ο Ηρακλής. Συγγνώμη. Τι πέρασε. Πες δεν πέρασε τίποτα. Τι πέρασε. Πες δεν πέρασε τίποτα. Δεν πέρασε τίποτα. Τι πέρασε. Ακούγεσαι. Τι πέρασε ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό. Ακούγεσαι. Του στέρεις κανένα πρωτάθλημα. Ακούγεσαι. Τι. Παιδιά, να μιλήσω λίγο. Ναι, μίλα ρε φίλε μου. Θα πάει ψηφίσει εκεί και γλύβει το μπουφτέκι. Αλλά το ξύλο δεν το γλιτώνει. Ναι. Ναι. Τώρα για σήμερα πιστεύω πρέπει να υπάρχει ένας αμυντικός προσανατολισμός. Δηλαδή. Εντάξει, τρία στόπερ δεν γίνεται, δεν είναι έτοιμος ο Μποτία. Βλέπω κάτι τρελά, λέει ο Μποτία από την αρχή, ξέρω εγώ. Γιατί να μην παίξει ο Έγκελς, ο Σισε και ο Ρωμάο. Σισε δεν είναι δηλωμένο, φίλε. Οριστε? Δεν τον δήλωσε ο Χάρη. Σισε, Μάρτιν, Σανσαριφάρ και Μίλιτ δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή κακό, λίστα. Κακό, κακό. Δεν μπορεί να παίξει με τρία στόπερ. Ναι, δηλαδή κοίτα, εγώ τώρα έχω μια εντεκάδα στο μυαλό μου, να σε πω να μπει και στη γνώμη σου. 4-3-2-1 είναι το σχήμα. Και παίζει πρωτό, Φιγκέιρα Σκούτρι, Ένσε Ρωμάο, Σδίελαρ, Ζηλέο Φόε. Καρσελά Πάρντο και Σεμπάσεντερφορ. Πες μου ποιος θα πιάσει τον Τιμπαλά ή τον Τιμπάλα. Θα τον πιάσει ο Ρωμάο που είναι γρήγορος. Όχι φίλε δεν υπάρχει Ρωμάο. Εντάξει. Κόκκινε μην τα λες αυτά τώρα. Μας ακούει και ο Κόκκινε. Δεν υπάρχει Ρωμάο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ο Γραπτόπουλος το είπα κι εγώ. Α συγγνώμη. Γραπτόπουλε. Δεν άκουσα. Ο Κόκκινος είπε ο Ρωμάο. Δεν είπα εγώ θα λέω το Ρωμάο. Εγώ είπα Ρωμάο. Ναι. Ποιο θα πιάσει τον Τιμπάλα. Τον Τιμπάλα, ναι, και είπε εγώ λέω ο Ρωμά και κάποιο λέει ποιο Ρωμά. Τώρα δεν άκουσε, εσύ τέλο πάντων. Ο Ραπτόπουλο είπε ποιο Ρωμά. Δεν συμφωνώ. Ο Ρωμά είναι πολύ καλό παίκτη, εξαιρετικό. Και σαν χάφι είναι καλύτερο από στόπερ. Το πρόβλημα, φίλε, είναι ότι γενικότερα στόπερ δεν έχει. Κατά συνθήκη στόπερ μπορεί να έχει. Ούτε αριστερό μπακ έχει. Κατάλαβε τι γίνεται. Και λέω, αν έχει κέφια η Γιουβένου. Αν έχει κέφια. Είναι ναι. Ένα τρέμει το φιλοκάρδι σου. Δευτερόλεπτα ερώτηση στον κόκκινο. Η Γιουβέντους φέτος στο πρωτάθλημα το παίρνει αέρα. Όχι. Άρα λοιπόν το μάτς είναι άντερ. Καλά, οκ. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Γιουβέντους έχει. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός παίξει ένα λεωφορείο, μια διπλή ζώνη έτσι πίσω, θα έχει θέμα να τη διασπάσει την άμυνα τώρα. Γιατί αν παίξει τα 30 μέτρα, 40 μέτρα, είναι πολλοί παίκτες. Τι να σου πω, ρε φίλε, θα το δούμε. Το βράδυ κοντά είναι. Υγεία να έχουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Σέρτακη θα μας φέρει το 45ο. Καλό μεσημέρι. Στον επόμενο. Φίλε, αφού πιστεύετε το λεμονί με αυτή τη συνθήκε θα πάρετε πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, τι να σα πω. Δικαίωμά του να πιστεύετε. Είστε πολύ φελεί. Ένα θεό πατέρα παντοκράτορα. Πολύ φελεί. Ναι. Ούτε παντοκράτορα είτε ούτε κανένα θεό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε. Γιατί να μην πιστεύετε θα το πάρει. Πολυνίκη του θεσμού δεν είναι. Άντερε, φύγετε από εδώ πέρα. Το πρωτάθλημα. Πλάκα μας κάνεις. Το πρωτάθλημα. Λευκή πετσέτα είναι ο λεμονής. Θυμάσαι στο μπάσκετ κάποτε. Όλο μπροστά ήταν οι ασπρόμαυροι και πάντα το χάνανε. Πάντα. Γιατί ο άλλος είχε το μέταλλο. Ότι έχει τη στόφα. Τύπος, άμα το πάρει, ότι έχει τη στόφα του πρωταθλητή. Έγινε ξαφνικά δηλαδή γατάκι Ολυμπιακός. Όχι γατάκι για φέτος γατάκι. Όλες οι συνθήκες είναι εναντίον. Δεν είμαι γάβρος καταρχήν. Εντάξει, λοιπόν, εγώ για άλλο λόγο. Μπορούμε να μιλήσουμε. Ένα λεπτάκι γιατί θα μιλήσεις. Ότι έχει τη στόφα του. Δεν με κόβεις ρε φίλε. Κόψτε να, έλα. Εντάξει, δεν μπορώ να συνοηθούμε. Ή θα μάθετε να μιλάτε ή όχι. Άντε. Εγώ θα σε πλάκω. Εγώ να θα με πλάκω. Θα ερχόμουν με τα μάξια, θα σε κοπάναγα. Που με έκοψε σε σχέδιο, σαν ακροατής. Απαράδεκτος είσαι. Φίλε, μη με κόβεις. Όταν δεν κάνει διάλογο, θα πει θέλω να μιλήσω. Εσύ κάνεις διάλογο που τον κόβεις. Διάλογο κάνεις. Αυτά σε έμαθα ο παίζει. Τον φιλοξενώ εδώ. Τι θα κάνει. Πελάτη σου είναι. Δεν τον φιλοξενεί. Άμα δεν ήταν αυτό. Έξω από τον Αϊθαράπη καλαμπόκια θα ήσουν. Άιντε. Ποιο αν δεν ήτανε. Αν δεν ήταν αυτός καλαμπόκια θα πουλούσε στον Αϊθαράπη. Και εκατομμύρια άλλοι. Άντε μπράβο. Τον Ευγενικό, χαλή να του με πατήσει. Έλα τώρα, άντε τον τώρα. Τον Αγενή. Έλα Λάρι Κίνγκ τώρα, έλα. Μου έγινε Λάρι Κίνγκ. Καλύτερα Λάρι Κίνγκ παρά μου Λάρι Κίνγκ. Εσύ μοναδικό άνθρωπο πίνει γουρουνέλιο. Έλα τώρα, έλα. Μου κάνει έπαρση τώρα. Πίνει γουρουνέλιο. Άντε βρε ζώων. Άντε. Είπε εσύ τι είπε. Έγινε μάγκα από τα μοναστήρια. Άντε. Από τι έγινε μάγκα. Από τα μοναστήρια. Πώ έγινε μάγκα. Άντε και σήκωρε εκεί
το DJ έκανε και έγινε άντρα και εσύ. Άγιο τώρα. Πώ έγινε άντρα. Πάμε να. Από τα μοναστήρια, εγώ τι σχέση έχω. Μοναστήρια και παΐσι και τέτοια. Έγινε μάγκα. Ναι, έγινε μάγκα τώρα και εσύ. Άντε, πάρε στα κορίτσια. Αντιβρεζόν. Κλείνει τον κοσμάκι. Βρίζει κιόλα. Χριστιανέ, ο Παΐσιος απέτυχε μαζί σου. Γι' αυτό δεν είναι άγιο. Λέγε φίλε. Κόφτο γιατί το έχει παραχέσει. Άμα ήταν άγιος, πολλά άμα ήταν άγιος, θα σε έκανε και άνθρωπο. Πολλά λες. Πολλά λες. Θα σε έκανε και άνθρωπο. Μεγάλη γλώσσα έχει. Άντε μπράβο. Και όταν θα αρρωστήσει πάλι θα παρακαλάτε να ζητώ. Άιντε βλαμμένε. Καλά, καλά. Άντε. Άντε. Έλα. Πήγες εχθές το βράδυ και μιλούσες με τον Ραγκάτση και όλο γλύκες ήσουν. Και μετά τον κατηγορούσες. Εγώ πήγα και μιλούσα. Έτσι είπε ο Καζαμπάκας τώρα στο διάλειμμα. Έλα ρε φίλε. Έλα φίλε, ναι. Έπεσε. Επόμενος, ναι. Σε ένα το ζώο θα περιμένει. Έλα. Τις εκφράσεις, άντε Παΐσιε. Λέγε φίλε. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Πού την είδες, ρε φίλε, καλησπέρα. Το Σπύρος Ολυμπιακός. Παιδιά, ειρήνη μη, δεν χρειάζεται τώρα. Το έχει παραχέσει, ρε τώρα, εντάξει, μιλάμε. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μίλα σωστά. Λοιπόν, έλα, ηρεμία. Το λερώνει, Χριστιανέ, Παΐσιε. Λέγε φίλε. Έλα, ρε Κώστα, ηρέμηση. Κάτσε. Άιτε, Χριστιανό, άιτε. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, άμα κατεβάσει την δεκάδα που είπε ο Σίγαυρο, παίξει το 5 συν από τώρα. Συνοπαδό. Μα μυθικά χάβει το Σίγαυρο, μ' άρεσε. Και συνοπαδό σου. Όχι. Ναι, συνοπαδό, Σίγαυρο, τον ακουστήπα. Ναι, έχω μια απορία. Όποια δεκάδα και να κατεβάσει. Λέω ότι τα χαρακτηριστικά των παικτών του Ολυμπιακού, των περισσότερων παικτών, είναι με πολλές επιθετικές αρετές. Πώς θα καταφέρει μέσα σε δύο μέρες ο Λεμονής να τους βάλει να κάνουν άμυνα. Παιδιά, δεν μπορεί να σου μάθει. Καταρχάς, για να διδάσκεται και τα συστήματα. Δεν διαφωνώ. Αλλά λέω ένας παίκτης ο οποίος παίζει από τη μέση και μπροστά και μαθαίνει κυρίως να επιτίθεται, όχι ότι δεν ξέρει να αμήνεται, και εκεί είναι καλύτερος, πόσο καλά μπορεί να αμυνθεί. Δεν μπορεί να αμυνθεί. Όχι. Το θέμα είναι πάρα να μαζέψει ό,τι μπορεί. Στο σημερινό ποδόσφαιρο και ο Σέντερ Φόρ είναι υποχρεωμένος να μαρκάρει. Δηλαδή βλέπεις την Αθλέτικο Μαδρίτης όπου μαρκάρει και ο Σέντερ Φόρ. Μαρκάρουν ψηλά. Στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Αυτό το ποδόσφαιρο. Αλλά λέω με αυτούς τους παίκτες που βλέπουν ότι δεν μαρκάρουν καλά. Πώς να περιμένω από τον Ολυμπιακό να μπορέσει να βγάλει άμυνα με την Γιουβέντους. Αυτό είναι δεδομένο ότι είναι το πρόβλημα. Θέμα να προσπαθήσει. Δηλαδή να ευχαριστήσει όσο πιο αμυντικογενή θα πει ό,τι θέλει. Εγώ λέω πρέπει να κάνει το σταυρό σα και να λέτε ευχαριστώ που δεν παίζω με την Παρή. Γιατί ο Καβάνη με τον Νεϊμάρ θα σκοτωνόταν ποιο θα βάλει τα πιο πολλά. Αν κάνω λάθο, παίζουμε ότι είμαι υπερβολικό. Δεν είσαι υπερβολικό. Κάτι να σου πω όμω. Σωστά μιλάει τώρα. Σήμερα. Λοιπόν, από τι 11 δικαιούνται να μην μαρκάρουν τρει. Ένα είναι ο τερματοφύλακα και ένα άλλο δύο πριμαντώνε. Δηλαδή. Αν θα είναι μία πριμαντόνα ο Φορτούνης, αν θα παίξει. Δεν χρειάζεται ο Φορτούνης αυτό το παιχνίδι. Αν για θα μένα. Παίξει, γιατί ακούγεται ότι θα παίξει. Λοιπόν. Και το center for θα δούμε. Για μένα καλύτερη λύση είναι να παίξει. Πάρτο. Με τον Ποτή άσχετα με πάρτο, πάρτο μπροστά. Με πάρτο. Άστο να τρέχει μπροστά και ότι βγάλει σε κόντρα. Ναι, και το Σεμπά. Λοιπόν, να παίξει το Σεμπά πίσω, να κλείνει. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Είναι παίκτης προπονητή υπηρέτη, το εγώ το λέω. Γιατί για Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή χωρίς να κάνει σέντρα και τίποτα δεν υπάρχει. Μόλις τον Ολυμπιακό γίνονται αυτά. Εγώ φίλε. Να παίξει με εγώ το φίλε το Σεμπά. Άκουδο. Εγώ το Σεμπά μέσα σε αυτή την αμυντική σου αδυναμία θα τον έβαζα στην πίσω γραμμή. Θα τον έβαζα στην πίσω γραμμή. Κωστή Φορτούνη θα έβαζες. Εγώ όχι. Λοιπόν, θα, δεν μπορεί να αμυνθεί. Θα τον έβαζα στην πίσω γραμμή το Σεμπά. Το Φορτούνη θα τον έβαζες. Όχι. Δεν όχι, έχει δουλειά. Τι να βάλει, όχι. Φορτούνη και πάρει μισοπνεύμον. Όχι, όχι, διαφωνώ. Αλλά ο Φορτούνης κυρίως επιθετικές αρετές έχει. Βάλε και το Μαυρίκο το Μπεν μπροστά να τρέχει. Ποιο να, και ο Θεός ποιο να βάλει. Το Μπεν μπροστά. Μ' άρεσε ο τρόπος που έκλεισες. Είπες και ο Θεός βοηθός. Γι' αυτό σ' αγαπάω ρε Θήριο. Γιατί είσαι ωραίος, γνήσιος. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Τα λέμε, γεια. Να είσαι καλά, είπε και ο Θεός βοηθός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι να πεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι προσγειωμένος, είναι ειλικρινής. Και ο Θεός βοηθός. Ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Λοιπόν, ο Κωστής θέλει να βάψει το σπίτι του και έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Πήγε και πήρε χρώματα πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο. Χρώματα Vitex, καθώς υπάρχει μια τεράστια γκάμα μετά από 18 χρόνια. Με μια τεράστια βεντάλια, την Global Vitex. Θα βρείτε χρώματα Vitex και τα πάντα γύρω από το χρώμα και τη διακόσμηση στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύασμο. Η Θάξη 62 Μαντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Hey, hey.
Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν managers στην Ευρώπη. Τα τρία campus σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο business college στην Ελλάδα. Τα πτυχία bachelors και masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πω πω μια Μερσεντές. Πω πω κι άλλη Μερσεντές. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Regency Casino. Χαρίζουμε αυτοκίνητα. Μπες στις κληρώσεις του Σεπτεμβρίου και κέρδισε ένα αυτοκίνητο Smart Fortwo την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και μια Mercedes A-Class 180 το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου. Συγκέντρωση λαχνού συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ποιότητα φωτογράφησης και παρουσίασης. Συνέπεια έκδοσης. Προβολή. Στρατηγική. Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ 2018. Όλοι οι λόγοι για να βρίσκεσαι και εσύ στις σελίδες του. Για να γυρίσεις σελίδα στον τρόπο που προβάλλεις την επιχείρησή σου. Για να έχεις στα χέρια σου το απόλυτο μέσο παρουσίασης. Κατάλογος ελληνικού βιοτεχνικού επίπλου ΕΒΕ 2018. Διαφημίσου έγκαιρα, έγκυρα και πανελλαδικά. Η φωτογράφηση είναι σε εξέλιξη ως και τις 7 Οκτωβρίου. Επικοινωνήστε στο 2310-683-216. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, σαν τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Wiener και είναι πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Wiener, πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Οι καθημερινές δραστηριότητες και η φθορά του χρόνου επιβαρύνουν την υγεία οστών και αρθρώσεων και μειώνουν σημαντικά την ευκινησία και την κινητικότητα. Όμως η Xenecom έχει τη λύση. Terabon, πλούσιο σε αλουρονικό οξύ και με ένα μοναδικό συνδυασμό γλυκοζαμίνης, χοντροϊτίνης, MSM και κουρκουμά. Terabon, ο σύμμαχος των αρθρώσεών σας. Από τη Xenecom, επίσημος προμηθευτής της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Τι θα γίνει, ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ.
Καταστήματα Φορών. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορών. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Έλεος και από χθες μέσα έξω μπουμ μπουμ. Τουλ Πλας, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Ναι, γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώροι και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με την Εσκιά της Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα στον χώρο του αυτοκινήτου, με Kia, με Hyundai στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όχι Mercedes, τιμές, δεν είπα Mercedes. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, όπου μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας σε προσιτή τιμή, με πολύ καλό σέρβις και τα περισσότερα μοντέλα ετοιμοπαράδοτα. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Πάμε στον κόσμο, πολλοί ζητάτε προβλέψεις, παιδιά. Ειλικρινά απογοητεύτηκα πολύ. Με πόνεσε πάρα πολύ η ήττα της Μονακό και δεν θέλω να δώσω προγνωστικά. Ο Κώστας καταλαβαίνει, γιατί μη μιλάς. Πάρα πολύ όμως πόνεσε. Στον επόμενο. Κρόλ κολύμπησης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πω. Δεν θα ερχόμουν στη δουλειά σήμερα. Καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Με κατάλαβες. Σε πόνεσες τώρα, πόνεσα και εγώ που το είδα. Και έλα φίλε, καλησπέρα. Τι γίνεται, εγώ είμαι λογικά έτσι. Ναι, δεν μιλάμε παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε το εξής γενικά. Φέτος βλέπουμε κάτι το οποίο είχαμε το δούμε χρόνια. Αρκετά χρόνια είχαμε το δούμε. Το ωραίο το show. Ο Ολυμπιακός ή Ολυμπιακάκος ή Ολυμπιακούλης, το πιο σωστό είναι απ' όλα, ή Ολυμπιακούλης ή Ολυμπιακάκος, ένα από τα δύο, αγόρασε με 4 εκατομμύρια ευρώ 6 παραστάσεις. 6 ωραίες παραστάσεις του Θιάσου, των Ερυθρολεύκων. Ήδη είδαμε την πρώτη παράσταση στο Καραϊσκάκι. Σήμερα θα με τη δεύτερη παράσταση στο Τωρίνο και έπειτα συνέχεια σε Βαρκελόνη, Καραϊσκάκι και Λισαβόνα. Είναι απολαυστικό γιατί και οι ίδιοι οι φίλοι αυτού του σωματείου αντιλαμβάνονται ότι φέτος θα έχουμε show. Απλά θα περιορίσουν το. Όχι, θα προσπαθήσουν να περιορίσουν μέσα στην κακότητά τους τις κακές μνήμες. Δηλαδή, άμα πάει και φάει 6-1 τώρα ο Ολυμπιακός ή 6-0, είναι μια κακιά μνήμη για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό θα κοιτάξει με την Μπαρτσελόνα, τη Γιουβέντους και την αυτήν. Κατάλαβες. Ναι, μην σίγουρα. Έχει κακές μνήμες. Αυτός είναι ο στόχος του. Κοίταξε, το δώρο είναι πιο ότι πληρώσαμε ακριβά. Μιλάμε για 4-5 εκατομμύρια ευρώ την παράσταση. Πληρώσαμε ακριβά. Αλλά θα δούμε, πιστεύω, ωραίο θέατρο. Θα δούμε ωραίο show γενικά. Δεν νομίζω σήμερα να ξεφύγει η κατάσταση. Ή πολύ ψαγμένος είσαι, ή πολύ τράλα πουλά, συνέχισε. Και τα δύο. Δηλαδή το ένα ή το άλλο, και τα δύο μπορεί. Εγώ σήμερα δεν βλέπω γλέντια το βράδυ. Δεν βλέπω. Πώς να σου πω. Ναι, σήμερα δεν το βλέπω το έργο να χαίρεστε. Ναι. Κάθε φορά που κάποιος οπαδός ή φίλος του Ολυμπιακού σκύβει το κεφάλι κάτω ταπεινωμένος,
Είναι γλέντι, είναι χαρά. Είναι χαρά για δεν βλέπω σήμερα μεγάλο γλέντι αυτό. Ανθρώπους, έτσι, ναι. Γιατί μιλάμε για ένα ανθυγινό σύστημα. Το οποίο μιμείστε. Αυτό δεν, δεν νομίζω. Αλλά νομίζεις. Το μιμείστε. Εγώ παοξής είμαι. Παοξής είσαι, αλλά πήγε ο διαιτητής που έχεις στο, το Σαββίδι στον Κοκαλιάρη στην Παράγκα. Πήρε τους διαιτητές που έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πήρε την ΕΠΟ όπως την πήρε ο Ολυμπιακός. Θες να πάρεις τους διαιτητές όπως. Δηλαδή, μιμήσε τη μέθοδο. Είχα καλό δάσκαλο. Ακούμε λίγο. Μη βρίζεις τον Ολυμπιακό, γιατί την ίδια μέθοδο προσπαθείς με τα λεφτά και εσύ να κάνεις. 20 χρόνια διδασκαλίας, κάτι απέκτησα κι εγώ. Ναι, πήρες την οτροπία του. Γάβρος έγινες κι εσύ. Γάβρος δεν έγινε, δεν θα γίνω ποτέ. Ετοιμάζεσαι. Αλλά το θέμα είναι πιο ότι ουσιαστικά θα τον νικήσω με τα ίδια του τα μέσα. Ναι, όχι, με το ίδιο νόμισμα. Όχι με τα ίδια μέσα. Τα ίδια μέσα. Με τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν αφεντικό. Στην Ελλάδα οι διαιτητές είναι οι ίδιοι. Ναι. Εντάξει, η ΕΠΟ είναι ένα στυλ, ποιος θα μου δώσει τα λεφτά να τον βοηθήσω. Σήμερα βγήκε ένα κουρούμπα γλάς στο Μπούζο, με εκνεύρισε, δεν θυμάμαι το όνομά του, Στάθη το λέγανε. Φάγανε 11 εκατομμύρια, σαν μην έγινε τίποτα. Και του λέω, Μπούζος, καλά, 400 ευρώ τα παιδιά σήμερα, δεν έγινε, λέει, και τίποτα και τα λοιπά. Τον δέρνεις αυτόν. Να πω κάτι, ναι. Προστή. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ. Ναι. Τώρα που πέθανε ο Παναθηναϊκός, ναι. Θεός χωρέστον, και το άλλο το μικρό ακόμα... Να σε ρωτήσω κάτι, εδώ θα σε προσγειώσω. Όπα. Τόση ώρα σ' ακούω, με σεβασμό. Με βλάβει. Πραγματικά. εσύ πιστεύεις θα αφήσει κανείς να πεθάνει ο Παναθηναϊκός? Γιατί αν πέθανε. Και τι θέλεις, ο Παναθηναϊκός, το λέω πέθανε, δεν εννοώ ότι θα πέσει γάμα κατηγορία προς Θεούς. Τελειώσαμε. Εννοώ ότι θα είναι ακίνδυνος. Ακίνδυνος θα είναι, αλλά αυτό το πέθανε επειδή ακούνε και κάποιο... Έχει πεθάνει, Γρηγόρη, να σου πω γιατί. Ανταγωνιστικός δεν είναι. Δεν μπορεί. Άρα είναι νεκρός. Αν σωθεί, αγωνιστικά είναι. Εντάξει, μια χαρά. Θα γίνει Ηρακλής Άρης. Ετοιμάσου να δεις. Εγώ από το Βαρδινογιάννη να πληρώνει μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Μέχρι και τον απομηχανίστεό. Ωραία. Με έναν λοιπόν Παναθηναϊκό στο γύψο ή μη νεκρό. Και με το άλλο, με μια ομαδούλα ακόμα η οποία ξεφωνίζει επειδή κέρδισε τον δυνάστη, έμεινα εγώ και αυτός, μαύρο κόκκινο, βορράς και νότος. Να μιλήσει κανένας άλλος, γιατί τα πες καλά. Δεν υπάρχει βορράς και νότος, υπάρχει χρήμα και φτώχεια. Δεν υπάρχει βορράς και νότος. Έκανε το ρεσιτάλ του, αλλά άκουγε κιόλας. Δεν υπάρχει βορράς και νότος. Όταν ο Σαββίδης έχει τόσο ρευστό αυτή τη στιγμή σταμάτα ρε κόκκινε. Πιο δυνατός είναι ο Σαββίδης ή ο Μελισανίδης στην ΕΠΟ. Παίρνεις όρκο. Εγώ όρκο δεν παίρνω. Κόκκινε μου, για λεφτά μιλάμε. Στην ΕΠΟ πιο δυνατός είναι ο Σαββίδης ή ο Μελισανίδης. Αυτή τη στιγμή πιο δυνατός είναι ο Σαββίδης, γιατί έδωσε και τη χορηγία της ουρωτής. Εντάξει. Εάν εγώ έδινα. Τόσα λεφτά θα πετούσε. Την ψυχή μου, Κόκκινε, μην μιλάς για λεφτά. Ρε. Μην πετάγεσαι, ρε. Το ουίσκι δεν θα το πίνεις χαλασμένο. Την ψυχή μου. Να πάρω τη διαιτησία. Την ψυχή μου. Τόθα λεφτά. Αυτό είναι μηνύσιμο που λέει. Τόθα λεφτά. Δεν έδωσε λεφτά. Αυτή την ψυχή του έδωσε. Ο κύριος Σαββίδης για να πάρει την ΕΠΟ. Την ψυχούλα του έδωσε. Αν όμως η ψυχή αυτή. Αν όμως αυτή η ψυχή. Πεθαίνει. Εσύ είσαι πιο βλάκας. Είναι μηνύσιμα αυτά. Πιο βλάκας πεθαίνει. Προσέξεις τις εκφράσεις. Ορίστε. Παΐσιε. Ναι. Τότε λοιπόν. Ωραία. Άσε με να ολοκληρώσω. Τότε λοιπόν, αν μου έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Μελισανίδης τζάμπα, χωρίς να βάλει αυτός ψυχή, τότε θα μιλούσαν οι Καυκάσοι. Έτσι ταξιδιόμουν. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη. Καλά να πάθεις. Γιατί καλά να πάθω? Γιατί διαλύεσαι. Τι διαλύομαι, ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα και δεν φεύγει. Ιδέα είναι στο μυαλό σου. Εταιρεία είναι διαλυμένη. Στο μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ? Παντού. Ναι, και στο Δελασάλ το σκάκι είναι πρωταθλητής με το Λιάλια προπονητή. Ποιο μπάσκετ, μωρέ τώρα. Το μπάσκετ είναι άδειμα για να βγουν οι χαζοί υψηλοί να αθλούν τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ηρακλής και ΑΕΚ. Τον είδα τον Παναθηναϊκό που δεν είναι Ηρακλής. Μιλάει με τον Αχαρναϊκό για αφημί και για Α1. Άσε μας καημένε τώρα, δεν είναι Ηρακλής. Άσε μας καημένε τώρα που δεν είναι Ηρακλής. Δεν είναι Ηρακλής. Σας πονάει ο Παναθηναϊκός. Τι να με πονέσει βρε εμένα ο Παναθηναϊκός βρε loser. Loser. Θα μπορέσει να κερδίσει τον Παζιάννα την Κυριακή. Άσε με ρε, πια Γιάννα. Χαλαρά. Ναι. Τι θα κάνει? Χαλαρά. Χαλαρά. Δεν μου λες, βάζει τύχη με ένα καφέ ότι θα φας γκολ σίγουρα. Και ουίσκι βάζω. Καλό.
Καλό κόκκινο. Θα έρθει από εδώ να βάλουμε στοίχημα, ρε φίλε. Εγώ σου λέω, θα βάζω γκολ σίγουρα. Φέρει και μια φανέλα του Βαζέχα, τη θυμάσαι. Πάμε επόμενη. Να λες... Του Μίκαλσεν θα σε φέρω. Χριστόφ ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα, έτσι θα λες. Τριφυλάρα, ναι. Θα ζήσει να το θυμάσαι, ρε φίλε. Στο τοπικό, στο τοπικό, εκεί με το ρούφ θα παίζει, άντε. Θα μπει ο DPG. Ναι, ναι. Ετοιμαστείτε. Ναι, καλά, καλά. Είδε ο Τράγκη. Ο Τράγκη μπήκε, έκανε τη μαγιά του και φεύγε. Εντάξει, βάζει τόσα αυτά στο μπάσκετ. Θα βάλει και στο ποδόσφαιρο, μην άφησε. Έκανε τη μαγιά του και να το δείξει τηλεόραση. Να πούμε, πήγε στην κόμμα, να βγήκε στην τηλεόραση και τάπα. Κατάλαβε. Πάμε επόμενη γραμμή, ο Τράγκη. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ρατοπλέ. Ναι, φίλε. Κάποτε είχα ένα συνέδριο. Συνέδριο είχε. Είχα ένα συνέδριο. Τον έκλεψε ή σε έκλεψε. Δεν έχει σημασία αυτό. Και όχι σημασία γιατί. Έλληνες είμαστε, ρε φίλε. Άρα τον έκλεψε. Γιατί αν σε έκλεψε, θα έλεγε με έκλεψε. Πασοχή αυτό να δημοκράτησε εγώ. Τα βρίσκα μεταξύ. Και η Νέα Δημοκρατία μια χαρά. Στο Δήμο μια χαρά τα έκανε. Ακόμα τα εκατομμύρια ψάχνουμε να βρούμε που είναι. Και κάτι μου στα καλύδε νεοδημοκράτε δαγκώσαν κάτι έμαθα. Κάποια μέρα λοιπόν μου λέει το παράκεσε. Επειδή λοιπόν δεν είχε τα γκάτ να σηκωθεί και να φύγει μόνο του, ναι. Τον παράτησα. Αδερφέ, από τότε έχει να καπνίσει. Σκέψτε το λιγάκι. Από τότε να πάρει τσιγάρα. Εγώ τη βρήκα την άκρη μου. Επειδή δεν είχε κοκόνες, γιατί στα ελληνικά δεν μπορώ να το πω. Ναι. Ήτανε λίγος. Ήτανε λειψός. Ναι. Στη δουλειά όλοι στο συνάδελφο τον κοροϊδεύανε. Μάλιστα. Όλοι. Εσύ γιατί τον έκανε συνέδριο. Εσύ γιατί τον έκανε συνέδριο αφού τον κοροϊδεύανε. Αδερφέ, εγώ τον έκανα πριν τον κοροϊδέψουνε. Α, δεν το ξέρετε. Ναι, μάλιστα, εντάξει. Και συνεχίζω να τον κοροϊδέψουνε. Επειδή το παράχυσες. Επειδή λες αλήθειες τις οποίες δεν μπορεί να καταλάβει. Γιατί αυτός δεν μπορεί να τις πει. Ο συνεταίρος μου, για τον συνεταίρο μου μιλάω πάντα, έτσι. Ναι. Έτσι. Μου είχε πει ότι για τα μεταλλεία θα βγάλει 500 σελίδες ο συνεταίρος μου. Oh. 500 σελίδες. Και μετά από ένα μήνα πήγε και πήρε μεροκάματο. Ο συνεταίρος μου. Ο ξεφτύλας. Αδελφέ μου είπε το παράξεις όμως και ήταν πολύ βαριά λέξη για μένα. Ελπίζω λοιπόν να είναι και για σένα. Και στα πιο χαμηλά σου γιατί στα μηνύματα δεν απαντάς, πιο χαμηλά από εκεί που είσαι. Καλό μεσημέρι. Ποια μηνύματα λέει. Δεν καταλαβαίνω. Ε, φίλε τώρα. Είναι δυνατόν να κάτσω να ασχοληθώ. Τι μηνύματα, δεν. Με το χαζό θα ασχοληθώ. Επί προσωπικού ήταν για να καταλάβω. Δεν το κατάλαβα. Αυτός όχι, αυτός νομίζει τώρα ότι έχει μυαλό. Το ξέρεις. Όχι. Α, νόμιζα επί προσωπικού, γιατί έτσι κατάλαβα. Σε σένα την είπα αυτό, το πιο αστείο από όλα. Τι να πω, ρε φίλε. Αυτό είναι το πιο αστείο από όλα. Δεν ναι, άρχισα να καταλάβω. Πήρα αργά στροφή. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Λίγο το Γρηγόρη για δύο παράπονα. Παράπονα. Και ένα δώρο τρία. Μύρε κόκκινε, άσε να πει τα δύο. Όχι, δεν θέλω να είσαι τόσο λάθος. Καταρχήν παίρνω από κινητό. Εντάξει. Είμαι 11 λεπτά στην αναμονή. Εντάξει. Με κλείνει στο διάλειμμα ενώ με έχει στον αέρα. Δεν σε έχω κλείσει, καλά, δεν σε έχω κλείσει εγώ. Δεν σε άφησα να μιλήσει προηγουμένω και με είπε αγενή. Όταν δεν κάνει διάλογο άλλο, ναι, τον λέω αγενή. Ναι, αλλά εγώ παίρνω από κινητό, είμαι στο δρόμο και θέλω να μιλήσω μαζί σου. Ναι, ρε φίλε. Με κλείνει. Μισό λεπτό. Επειδή έχει τη δυνατότητα αυτή να το κάνει. Όχι, ρε φίλε, δεν το κάνω γι' αυτό. Είναι απαράδοξο αυτό που κάνει. Θε διάλογο ή θε να πει το κομμάτι σου. Θέλω διάλογο, ναι, ωραία. Αλλά άσον άλλο να μιλήσει πρώτα, να πει την άποψή του, γιατί μετά θα με κόψει και δεν θα πει μετά μισό λεπτό. Σε έχω κόψει πολλέ φορέ. Δεν παίρνω πολλές φορές, παίρνω τακτικά πολύ. Σε έχω κόψει πολλές φορές. Μια απλή ερώτηση έκανα. Ρε φίλε, μιλάω για το συγκεκριμένο για μένα, δεν με νοιάζει τι κάνει. Ωραία. Σου μιλάω λοιπόν. Φίλε, άκου λίγο. Σου μιλάω μία, συνεχίζεις χωρίς να δίνεις σημασία. Σου μιλάω δύο, συνεχίζεις χωρίς. Σου μιλάω τρεις, πάλι το ίδιο. Λέω δεν θέλει να κάνει. Το ότι μπορεί να μην ακουστώ, να ακουστεί καλά αυτό που πάει να κάνει στην παρέμβαση εκεί την ώρα. Και ο άλλος είναι από κινητό, είναι μέσα στα αμάξι, είναι στον δρόμο. Προσπαθεί να κάνει, βλέπει το χρόνο, έχει τελειώσει η κάρτα του. Αυτό δεν παίζει ρόλο για σένα. Αν έγινε αυτό, ρε φίλε. Τον έπιασε okay, ναι. Αλλά εγώ δεν είχα σκοπό όταν να σε. Δεν σ' αρέσει κάτι, ρε, εσύ. Δεν μ' αρέσει να μην κάνουμε διάλογο. Εκτός να μην το πεις από την αρχή. Θέλω να μιλήσω μόνο. Κάνεις δύο ώρες εκπομπή και κάνεις πάντα μονόλογο. Έχεις κάποιον να συντεπαρατευτεί τη μία ώρα την πρώτη. Άσε με εμένα να πω τι θέλω. Ρε φίλε, ακόμη και την πρώτη ώρα με συνεργάτη είμαι. Διαλόγους κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, μα δεν, όχι. Να πω κάτι άλλο. Να πεις ό,τι θέλεις, αλλά μην λες πράγματα που δεν ασταθούνε. Ναι, να κόβεις εκείνους που πρέπει και όταν πρέπει. Δεν δηλαδή, σε έκοψα για να σε θίξω.
Σε έκοψα γιατί δεν μ' άκουγες. Τον κόσμο του Άρη στο στόμα του, που είναι φιλαράκια σας και, φιλαράκι σας και δεν ξέρει και να μιλάει κιόλας. Τι είπε για τον κόσμο του Άρη. Όταν ξεκίνησε. Τι είπε για τον κόσμο του Άρη. Ο Ιχολίτης έπρεπε να τον κόψει. Τι είπε, πες. Τι είπε. Είπε κάτι για τα εισιτήρια και κάτι για τον κόσμο. Το προβλητικό ποιο ήταν, ρε φίλε. Μπουρτζόβλα και δεν τον πιάνει στο στόμα σου. Το προσβλητικό ποιο ήταν. Το προσβλητικό ήταν σιγά μην του δώσουν τα λεφτά και του φάγανε τα λεφτά και κάτι τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν είπε για ψέματα τώρα. Χόρτασε λέει ψήρα και πήγε στο γιακά τώρα. Μιλάνε γιατί είναι χορτάτη τώρα. Ξεχάσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ιδίως εσύ Μπουρτζόβλα και που δεν ξέρει να μιλά. Και δεν σε κόψε ο Ιχολίτη στην αρχή που έβρισε. Παιδιά και αποπέδια κατά τα άλλα. Αυτά, για χαρά. Οκ, okay, να είσαι καλά. Εντάξει, το είπε, το έβγαλε από μέσα του. Είναι καλό να τα βγάζει από μέσα σου. Άμα είσαι εσωστρεφή και τα κρατά, αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό εμεί είμαστε και λίγο σάκι του μπόξ. Εντάξει. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα. Φίλο του Ολυμπιακού είμαι. Τι έγινε, ρε, τι πάθατε σήμερα. Με... τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Από το φόβο σα βγαίνετε, ρε. Από το φόβο σα βγαίνετε. Τι σημαίνει Ολυμπιακό, ρε Ραπτόπουλε. Ολυμπιακό ξέρω τι σημαίνει, ρε φίλε, αλλά φέτο να πούμε με το λεμονί, σου λέει ο κύριο Μαρινάκη, θα κάτσω πίσω. Αν το κατάλαβε. Κωστή, να πω δύο πραγματάκια. Να πει. Άμα μου επιτρέπει, κάνουμε διάλογο σε αυτό. Βεβαίω. Θα ξεκινήσω με αφορμή το πρώτο τηλεφώνημα στο δεύτερο μέρο του σκηνοθέτη του Παουτζή. Θα μιλήσω λίγο με όλου. Σκηνοθέτη είναι Αριανό. Όχι, ο πρώτο. Ο πρώτο που μα είπε για παραστάσει και τέτοια. Και αναφέρομαι για αυτή τη λογική και για αυτό το συγκεκριμένο. Έχω μάθει να σέβομαι γενικά εγώ όλε τι ομάδε, αλλά σε τέτοιε λογικέ απαντάω με τέτοια λογική. Εγώ φιλαράκι, αναφέρομαι σε σένα το συγκεκριμένο. Δεν είναι και εγώ και όλου. Εγώ είμαι πρωταγωνιστή στην Τζόρτα 20 χρόνια και εσύ είσαι τηλεθεατή 20 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 20 χρόνια τηλεθεατή στην Τζόρτα. Έχει πολλέ καλλιενέργειε. Δεύτερον, θέλω να πω κάτι για το Champions League. Δεν είδα ούτε έπαρση, ούτε κάποιον Ολυμπιακό, ας πούμε, να είμαστε συμμαζεμένοι, δεν είμαστε σε μια καλή κατάσταση, εννοείται. Βέβαια, το Champions League είναι σαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο, στο οποίο επιτρέπονται να μετέχουν λίγοι. Καλό! Έστω και στο καθιστικό να κάθομαι, είναι τιμή για μένα. Κάποιοι άλλοι είναι σαν τα ζητιανόπουλα που φέρνουν γύρω-γύρω-γύρω και κουλάνε τη μούρη του στο τζάμι να δουν τι γίνεται. Συνέχεια και δεν μπορούν να μπουν μέσα. Και τρίτον, τελειώνοντας με το συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, δεν το λέω για λόγους πολιτικής. Αναφέρομαι σε τέτοιες λογικές, όχι σε όλους τους ανθρώπους. Αποκλείστηκες από την κριτική της Σουηδίας και μας βγαίνεις να μας πεις κουβέντα. Πας καλά, ρε άνθρωπε μου. Σοβαρά μιλάς. Από την κριτική της Σουηδίας αποκλείστηκες. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο θέλω να πω κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια δύσκολη φάση. Έτσι έχει περάσει κι άλλες, όμως περνάνε όλες οι ομάδες. Αλλά το μεγαλείο του ακόμα του Ολυμπιακού φαίνεται από κάποιες περιπτώσεις. Για να ακούσουμε. Η Καρδίδα στην Άρη για τη μεγάλη κυνήγη της έκανε γύρω θριάμβου λες και πήρε πρωτάθλημα. Ακόμα και στη βαθμολογία που αναφέρεστε κι εσείς και πολλές εφημερίδες γενικά και νέο μου λέτε ότι η ΑΕΚ είναι από την κορυφή 5 βαθμούς. Σημείο αναφοράς και στα κάτω και στα πάνω στο πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός. Ευχαριστώ κύριε που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Πάντως, δευτερόλεπτα, εάν ο Λεμονής παίξει και πάρει passing game ή ανεβεί ψηλά με αυτό το μεσοαμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού στο transition που είναι τραγικός, θα φάει πολλά γκολ. Δεν νομίζω ο Λεμονής, ακόμα και αντιποδόσφαιρο θα παίξει, θα κλειστεί μέσα και θα βγει με δύο ή τρεις παίκτες το πολύ. Θα προστατεύσει δηλαδή την ιστεροφημία του Ολυμπιακού. Δεν θα βγει με 5 με 6 και να φάει 4 και 5 γκολ. Έτσι νομίζω εγώ. Και αν η Γιουβέντους δεν φουλάρει 100% μπορεί να την γλιτώσει με 2-0. Ναι. Πάμε, ναι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Αν κλείσει το ραδιό. Το ράδιο λίγο. Αν κλείσει το ραδιό, θα σε ακούει όλος ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ωραίος. Λοιπόν, το μέγεθος του Ολυμπιακού φαίνεται από το εξής. Ένα μικρό σχολείο θα κάνω. Όπως έχουμε την κατοχή στο ποδόσφαιρο, στα μάτς, λέμε κατοχή μια ομάδα έναντι της άλλης. Τον τελευταίο μήνα παραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ο Ολυμπιακός έχει κατοχή 60-40. Δηλαδή? Ανοίγω το ραδιόφωνο, ακούω για Ολυμπιακό. Το ξανανοίγω μετά από 2 ώρες, ακούω πάλι για Ολυμπιακό. Έχω άδικο? Όχι. Μπράβο. Η οικογένεια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει κάποιους μικροκλειδονισμούς.
ο Τάκης είναι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά είναι και άμπαλος. Προπονητικά, ε. Δεν, πήγε δεν κόβει το μυαλό του. Δεν κόβει. Δεν πήγε άσχημα την περασμένη φορά. Δεν κόβει. Πριν από πόσα χρόνια? Πριν από 8 χρόνια από ό,τι είχε δοκιμαστεί. Και με τι υλικό? Με καλούς παίχτες. Δεν μου λες. Προκρίσεως, ε. Ναι, ναι, άκουσε με, προκρίσεως. Ναι, ο Λεμονής. Κράτα το αυτό στα υπόψη. Ο Λεμονής, ναι. Πόσο καιρό έχει να δουλέψει σε ομάδα? Ναι, έχει πολύ. Έχει. Δούλεψε σε δύο μικροομάδες. Χωρίς να κάνει κάτι αξιόλογο. Σε ποιες ομάδες δούλεψε? Λεβαδιακό και Κέρκυρα. Λεβαδιακό και... Όχι, και πόσο καιρό έχει να δουλέψει. Α, δε, ό,τι και να πούμε θα είναι βλακία τώρα. Δύο-τρία ναι, χρόνια. Ναι. Είναι σαν να φύγω εγώ τώρα στην Αυστραλία, να κάνω, ναι, ξέρω εγώ, τον έμπορο, να φύγω 3-4 χρόνια από το ραδιόφωνο, να έρθω και να πιάσω το μικρόφωνο. Ούτε σε δύο χρόνια, σε τρία δεν θα φτάσω. Λάθος, δεν φτάνω με λάθος κάνει. Εγώ δεν κάνω λάθος. Ναι, και ο Ρουμάνος δουλεύει τα τελευταία 10-15 χρόνια και είναι υποαίρεση κι αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει τόσο σημάδι αυτό. Αλλά χαίρομαι που βλέπω να παίρνει πόντους ο Ολυμπιακός στα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκη. Αυτό αποδεικνύει το μέγεθός. Ναι, αυτό αποδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι επειδή ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν ψοφήσει, γίνονται τα παιδιά Ολυμπιακοί αεξίδες κτλ. Και έχει περισσότερο θεαματικότητα και ακροαματικότητα στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός από τον Άρη και τον Ηρακλή. Αυτό είναι και ένα άλλο κοινωνιολογικό κομμάτι. Πώς είπατε? Είναι ο Νταλκάς των 20 τελευταίων ετών. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Διαφωνώ με το φίλο. Παρακαλώ. Γιατί διαφωνείς με το φίλο? Γιατί διαφωνώ. Χάρη μου διαφωνείς. Δώσε γραμμή, είπα. Καλημέρα, φίλε μου, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ο τελευταίος θα είναι. Ό,τι πεις. Ο τελευταίος είμαι εγώ. Ό,τι πει ο Γολίτης. Εμείς την κουμπάτα θα κάνουμε. Ο τελευταίος είμαι εγώ. Ναι, κύριε, εσείς. Οπότε δευτερολογώ, παιδιά. Είμαι ο τύπος που αναφέρθηκε πριν για τους Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Πήραν οι δύο. Ούτε ένας Ηρακλειδέας, ε. Αυτό σημαίνει ο θάνατος του Ηρακλή. Ναι. Σήμερα σημαίνει ο θάνατος του Ηρακλή. Εγώ επίτηδες το έκανα. Το κόκκινο δεν έκανα τίποτα να χωρίσω. Τον έκανα λίγο θέατρο. Για να δω τι. Για να κάνω crash test. Τίποτα, μηδέν. Θέλω πραγματικά δευτερόλεπτα, φίλε. Από τον Γρηγόρη, ένα πράγμα. Σήμερα θα γίνει ψηφοφορία. Θα πάει, δεν θα πάει, δεν ξέρω το παλικάρι. Εντάξει. Θέλω να μου πεις, ρε Γρηγόρη, πόσοι ψηφίσανε. 50.000. Μάθω και αυτό. Αν μάθεις, πες το. Αυτό μόνο θέλω. Τίποτα άλλο. Γιατί να το κρύψουμε? Αν το βρεις, πώς θα. Γιατί να το κρύψουμε? Λέγε, φίλε, σ' ακούμε. Λοιπόν, απαντήσω λίγο και στον ηλικιωμένο κύριο που πήρε πιο πριν και αναφέρθηκε σε μένα προσωπικά, αλλά και στον βραχύφωνο. Βραχύφωνο. Πήρε πριν, ναι, με τη βαριά τη φωνή, τη σταθερή τη φωνή. Μπασαριστός. Ναι, μπασαριστός, ναι, και πολύ έτσι αρσενικός. Να απαντήσω το εξής. Είπε ο προηγούμενος κύριος, ο ηλικιωμένος, ότι σε μια ταινία λέει πορνό, λέει, είναι καλύτερα να βλέπεις. Αλίμονο, δηλαδή σε μια ταινία πορνό, προτιμώ να βλέπω παρά να δέχομαι εγώ το ματζαφλάρι του οποιοδήποτε εραστή μου, ναι. Οπότε ναι, είναι πιο ευχάριστο να είμαι, να βλέπω. Να είσαι θεατής παρά παθών. Παρά να είμαι παθών, ακριβώς αυτό. Δηλαδή μόνος του έπεσε στην παγίδα που πήγε να πει. Όσο τον άλλο κύριο που είπε τον Ολυμπιακό, το ότι δηλαδή αν ξαφνικά, ας πούμε για παράδειγμα, φέρνει στην πλατεία Αριστοτέλους 200 δραμηνούς και πανηγυρίζουνε, πάει να πει ότι έγινε δόξα δράμα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν κατάλαβε, επειδή παίρνει κάποιο Ολυμπιακό τηλέφωνο, κάποιοι γεννήτσαροι πιθανονία από Αθήνα από πολλά τηλεφωνήματα. Πάει να πει ότι έχει αλλάξει κάτι, ότι δηλαδή έχει αλλοιωθεί κάτι στην πόλη. Σίγουρα ο Ηρακλής και εσύ Γρηγόρη που είσαι Ηρακλειδέας και ο Άρης έχει πτώσει σαφέστατα και χάνει οπαδούς. Και αυτό αν το δω τοπικά είναι κακό, αν το δω παοξίδικα με ικανοποιεί θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνονται οι Ολυμπιακοί σε καμία περίπτωση. Αυτό φίλε μπορεί να το πει κάποιος σε βάθος 20ετίας. Δηλαδή, σωστό. Τον πρόβλημα του Ηρακλή και του Άρη είναι τελευταία 7 ετία χοντρικά. Αν αυτό, ναι, αν αυτό διατηρηθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα για πάνω από μια πενταετία, τότε θα έχει τρομερό αντίκτυπο στους οπαδούς. Να κάνω μια κατακλίδα, Γρηγόρη. Και απλά, να κλείσουμε αυτό γιατί είναι η ώρα. Πάντα, να ακριβώς, πάντα πίστευα ότι να είναι κανείς Ολυμπιακός είναι είδος οπαδού. Πλέον πιστεύω ότι είναι είδος ανθρώπου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Με την αρνητικότερη έννοια. Είναι είδος ανθρώπου. Με ό,τι συνεπάγεται, με απλή λογική, αν το σκεφτεί κανείς, θα καταλάβει. Μην τα ισοπεδώνεις όπως κάνω εγώ μερικές φορές και γίνομαι. Όχι, βάζω ένα ποσοστό 99%. Αφήνω και 1% υγιώς σκεπτόμενος. Να είσαι καλά. Να είστε καλά.
Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου περιμένει για να εκφωνήσει ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Γιαλαβά, Δήμου και Κανελάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρέπει να μαζέψει τα στυλό του, το κινητό του, τα λεφτά του. Τα έχει παρατήσει όλα εδώ και πράγμα τα πάμε και στο χέρι. Ξέχασα τα. Τι δεν ξέχασες, πες μου. Πρέπει να τα πάρεις. Τι δεν ξέχασες, πες. Καλά, με τα λεφτά δεν τα βρίσκα. Τώρα, μου... τώρα βρει κάτι στυλό, ένα κινητό, ξέρω. Είπανε ποτέ λεφτά από... με εμένα δίπλα. Από μένα όχι. Από άλλους δεν ξέρω. Γεια σας. Γεια σας.